Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπτεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Ρύθμιση των Ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. .9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 των FM. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό στο Facebook στη σελίδα του αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων παρέα μαζί μας, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαροδήμος, η οποία και σήμερα έχει μια ασύλληπτη προσφορά για εσάς με Skoda, Hyundai, Kia και έπεται συνέχεια πάρα πολλές εκπλήξεις με νέα προσφορά από σήμερα για εσάς φίλους ακροατές, επαγγελματίες και μη, για ένα μοντέλο το οποίο το καλοκαίρι έκανε θράψη και συνεχίζει, απλά σήμερα έχετε ένα ακόμη λόγο παραπάνω. Έκπτωση 3.500 ευρώ για όλους. Για αυτοκίνητο Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, φυσικού αερίου, ο οποίος γεμίζει με 10 ευρώ παρακαλώ και κάνετε 400 χιλιόμετρα, εργοστασιακό, δεν είναι από αυτά τα οποία βάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, εργοστασιακό, εξατάχυτο, 1300 κυβικά TSI. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 στο 596-690 για να το κάνετε δικό σας και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα με τράπεζες και μπορούν να το πάρουν μέσω τραπέζης, τότε να πω ότι η εκπομπή μας και ο Στέργιος ο Μπαλοδήμος θα κάνουν κάτι παραπάνω και αυτά τα 3,5 χιλιάρικα μπορεί να γίνουν κάτι περισσότερο. Και όταν λέμε κάτι, το εννοούμε, όχι 100 ευρώ και 200. Δηλαδή, για να καταλάβω, οι τράπεζες, δηλαδή τι μέσω τραπέζης. Αν δεν είσαι μαυρισμένος. Ναι. Και μπορεί να το πάρεις, ρε παιδί μου, έχεις μια δουλειά η οποία σου επιτρέπει να το πάρεις με 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ το μήνα. Πόσα είναι. Ναι. Λοιπόν, τότε η έκπτωση θα γίνει μεγαλύτερη. Αν τα δώσεις κασέρι. Αν τα δώσεις κασέρι, 3,5 χιλιάρικα. Σε σακούλα, ας πούμε, άμα τα δώσεις. 3,5 χιλιάδες ευρώ έκπτωση. Άμα είσαι, ας πούμε, το χρηματοκιβώτιο, έχει κάνει κάτι. 3,5 χιλιάδες ευρώ. Είσαι πασόκρε, παιδί μου. Ναι, και έχει 15 εκατομμύρια, θα μένα εκεί στους τοίχους. Άμα έχει 15 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πάρει Skoda, θα μου πει. Όχι. Αλλά για τη γυναίκα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κόρη σου. Είσαι, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάρει για ξεκάρφωμα. Ναι, για ξεκάρφωμα μπορεί να πάρει. Έχει να τα φέρει κανένα πασοξή στη σακούλα εκεί και κανένα μουσάκι. Θα πάρει 3,5 χιλιάδες ευρώ έκπτωση. Λίγο είναι. Από 24-20,5. Να έχει κλεμμένα λεφτά. Άμα πάρει όμως. Να έχει κλεμμένα λεφτά, τα βάλει στη σακούλα και να σου κάνουν και 3,5. Η εταιρεία δεν θέλει εσύ αυτού με κλεμμένα. Η εταιρεία είναι καθαρή. Αν πάει κανένα πασόκο, δηλαδή από τα τούλα, θα πει ο Μπαλοδήμος δεν σε θέλω, σένα είσαι κλεμμένα. Όχι, ρε, αλλά εκεί πελάτε, οι ακροατές μας δεν είναι τώρα τίποτα ζαναμπέτιδες. Ναι, κύριοι. Μας ακούνε μόνο πτυχιούχοι, μορφωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι με επίπεδο και κύρος απέναντι στην κοινωνία. Και της εκκλησίας, άνθρωποι και του. Και εκτός εκκλησίας και μουσουλμάνοι και μομεθανοί και ό,τι θέλει. Όχι μομεθανοί, μωαμεθανοί. Μομεθανοί όσοι είσαι εσύ. Εντάξει, και τι έγινε. Μωαμεθανοί. Κόψαμε ένα σύμφωνο. Όχι, και λοιπόν. Μομεθανοί. Και λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 και η εκπομπή μας έχουν δύο εισιτήρια για εσάς. Για τον αγώνα ρεβάνς ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΛ Καλονής. Πότε είναι. Ο αγώνας πότε είναι. Μάντεψε. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Τι ώρα είναι. Γράφεται αλφα. Τι ώρα είναι. Δεν ξέρω. Καλά, ρε, που τη εισιτήρια και δεν ξέρει τι ώρα. Το ρεκομένο. Μάλιστα. Δεν ξέρει τι ώρα είναι. Ξέρω αύριο τι ώρα παίζει ο Ερακλής. Για τον Πάοκ θα δω. Τι ώρα παίζει ο Ερακλής. Τρεις. Τρεις παίζει ο Ερακλής. Πάει που μα τη φάγανε. Θα κάνει μόνο. Ποιο θα κάνει. Μόνο. Δεν το κατάλαβε. Δεν θα πάω στο γήπεδο. Θα δικαιώμαι να πάω στο γήπεδο. Να δω την ομάδα τη καρδιά μου.
Τι να δεις, Ακόγια. Δεν δικαιούμαι. Όχι, δεν δικαιούσαι. Τι λες, ρε. Θα πάω να τη δω. Εγώ θα πάω να τη δω. Τι λες, ρε, πας. Αν υποστηρίζεις τη Βέρεια, να πας. Πώς την υποστηρίζεις, φυσικά υποστηρίζεις. Αν υποστηρίζεις Βέρεια, θα κάτσω εδώ. Βέρεια. Βέρεια θα υποστηρίξω. Βέβαια. Δηλαδή, αν θες, κάνουμε και δημοψήφισμα εδώ πέρα να ψηφίσουν ο κόσμος. Ποιος να πάει στο γήπεδο. Εντάξει. Αλλά ξέρεις αν θα πας. Ξέρεις πώς θα πούνε να σηκωθεί να φύγει ο κόκκινος. Θες να κάνουμε κανονικό γκάλωπ τέτοιο. Για το γήπεδο. Ναι, όχι, ποιος θες να λείψει από την εκπομπή αύριο, ο Ραπτόπουλος ή ο Κόκκινος. Ποιος θέλει να πάει στο μάτς. Ο Ραπτόπουλος ή ο Κόκκινος. Ας πει ο κόσμος, οκ. Ο κόσμος. Ο κόμος. Να πει ο κόμος. Λοιπόν. 9.55 και ενώ ποιο θέλετε να λείψει. Αφήστε ό,τι θέλετε, ρε, το καφέ. Αφήστε το κανελάκι πιο νωρίς. Ό,τι θέλετε, ρε, παιδί. Θα είμαστε στο γήπεδο του Καφτατζογλίου. Η ομάδα του Ηρακλείου. Άσε τον βρίζουν άλλου, τον έβγαλε γκαντέμι. Άκου τι βρήκε. Δηλαδή. Λες και ο άνθρωπος είναι κλέφτης, απατεώνας, ό,τι θες. Και ο μπαμπάς του Καρελάκη ήταν Ηρακλειδέας, να έχεις υπόψη. Μπορεί να είναι και ο ίδιος Ηρακλειδέας. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν εκδηλώνεται. Δεν ξέρω. Καλά κάνει, επαγγελματίας είναι, τι σαν και σένα είναι. Ο Καζαμπάκας λέει να πάω κόκκινο στο γήπεδο. Μία ψήφος. Ναι. Ωραία. Παρακάτω, θα δούμε. Αυτό είναι υπέρ ή κατά. Αυτό είναι κατά σου. Γιατί είναι κατά μου, το να πάω στο γήπεδο. Όχι. Εμένα χαρά μου είναι. Δεν θέλω να σε ακούει. Δεν θέλει να με ακούει ο Καζαμπάκας. Όχι, ναι, ναι. Η χαρά του Καζαμπάκα είπε, φίλε. Ποιο. Η χαρά του Σαρδάμι, η χαρά του Καζαμπάκα είπε. Η χαρά του Καζαμπάκη. Για δες και τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι να είμαστε έτσι. Να δω τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Πες μέσα στο Google, έτσι δούλεψε λίγο τα δεν χέρια. Δεν χρειάζεται να πω στο Google. Πες, άνοιξε την εφημερίδα, δες τι ώρα παίζει. Τώρα να δω το στοίχημα τον έχει. Ποιο, ναι. Το στοίχημα τον έχει. Μάλιστα. Ποιο. Τώρα στον καυγά Παπαϊωάννου Σεντελίδη, ποιο έχει δίκιο. Πρέπει να πάρει θέση. Λάκι μου, τι έχει με το μάκι μου, μπορεί να μου πει. Αυτό δεν είναι θέση. Λάκι μου, τι έχει με το μάκι μου. Ποιο έχει δίκιο. Δεν άκουσα ειλικρινά τι δεν άκουσα. Έχει ρεπορτάζ Ηρακλή, δεν άκουσε ειλικρινά. Δεν άκουσα. Θέλει από εκεί πουθενά ο Παπαϊωάννου να πάρει καμιά δουλειά, τίποτα. Ο Λάκης δουλεύει για την Arsenal. Γιατί τον πειράζει να δουλεύει δηλαδή για τον Ηρακλή. Εμεί δουλεύουμε για το τηλεάστη, δουλεύουμε για το Γιώργο, δουλεύουμε για το Μετρόπολη. Δηλαδή τι άμα. 5 και 4 πάγουμε την Καλονή. 5 και 4. 5 και 4. 5. 5. 5. Ωρεξάτο ήρθε, ε. Τι να κάνω, ρε Γρηγόρη, τι να κάνω. Τι να κάνω. Για πε τα νέα. Τα νέα. Νέα να θέλει. Για πε μου, να το σχολιάσουμε. Νέα να θέλει. Καταρχήν, χρυσή μπάλα στον Λιονέλ Μέση. Άδικα. Εσύ θα μου πει δίκαια. Δικαιότατα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έπρεπε να την πάρει ο Ρονάλντο. Γιατί να την πάρει ο Ρονάλντο. Υπάρχουν άλλοι που λένε έπρεπε να την πάρει ο Σουάρες. Ο Νεϊμάρ. Ο Σουάρες, έλεγε άλλο. Ναι. Υπάρχει άλλο φίλο, ναι, ο οποίο μου είπε ότι έπρεπε να την πάρει ο καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Ποιο, να το πάρει τερματοφύλακα στη χρυσή μπάλα. Ναι. Ποιο είναι ο καλύτερο τερματοφύλακα. Το από αυτό τη γυναίκα είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Τι να σε πω, ρε Κόκκινο, ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Ποιο θεματοφύλακα είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Ο Νόιερ είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα. Ο Νόιερ. Λέει, κάποια στιγμή ναι. Δεν οδήγησε την ομάδα του, τη χώρα του σε διακρίσεις. Πρέπει να το πάρει αυτό. Γιατί να το πάρει θεματοφύλακα. Είναι μια σκέψη η οποία ναι. Καταγράφεται. Λάθος, είναι αντιποδοσφαιρική σκέψη. Το ποδόσφαιρο είναι παραγωγή. Ναι, το ποδόσφαιρο είναι γκολ, τρίπλα, φαντασία, ταχύτητα. Τι είναι, να σε αποκρούω εγώ και να σε κάνω. Αν κάνουν ειδικό αυτό για του θεματοφύλακε, θα το πάρει ο Νόιερ. Τι είναι αυτό, ο θεματοφύλακα είναι άλλο. Άλλη προπόνηση έχει, άλλη κουλτούρα έχει, άλλη γυμναστική έχει, άλλο σώμα. Αρχίσανε. Δεν με λέτε ρε τσουτσούνια, ο Λάκης δεν δοκιμάστηκε για πέτυχε σαν παράγοντα. Τι θέλει τώρα, λέει, δηλαδή νομίζω το πέταλο ξεχνάμε. Πού ήταν παράγοντα ο Λάκης. Δεν ξέρω. Τι ξέρει. Λοιπόν, ο κόκκινο να πάει στο γήπεδο, αλλά όχι μια φορά, με διαρκεία για πάντα. Λέω, δύο είναι τα δύο. Σε στέλνω. Θα πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια. Να πηγαίνει. Εντάξει. Θα πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια. Ένα είναι. Μετράνε οι ψήφοι. Αρχίζουν και μετράνε, γράφουν. Ποιο θέλετε να πάει αύριο στο γήπεδο, εγώ ή ο Κωστή. Ναι. Ο Κωστή θα υποστηρίζει Βέρεια, στα υπόψη. Ναι. Για μένα είναι ευχή αυτό το πράγμα, γιατί όποιον υποστηρίζει στο γήπεδο, όταν πηγαίνει. Κάποια στιγμή η Βέρεια δεν βάζει γκολ, θα τα βάλει μαζεμένα. Οπότε ετοιμάσου. Ένα-ένα-τρία να δει. Ένα-ένα-τρία. Γελάσαι. 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 Ένα και με τον το ξέρω, με τον το τι ωραία που τα λέει. Γελάσαι. Δηλαδή, αν έπεσε με την Dortmund ή αν έπεσε με την Bayern. 8 μπορεί να τρώει, δεν 15. Πόσε παραπάνω ευκαιρίε θα έκανε η Bayern από τον Πανιόνιο, ρε κόκκινε. Δηλαδή, τι να δω τώρα. Δεν κάνει ένα λάθο. Ναι, για πες. Με τον Πανιόνιο ναι, ναι. Δεν έκανα καμία ευκαιρία. Ναι. Ο Πανιόνιο δεν έκανε πάρα πολλέ τελικέ. Όχι, ρε, με ήρωα τον Μπαρτολίνη και τον τερματοφύλακα. Έκανε 6-7 τελικέ. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι εγώ ήμουν καλό. Τι έπρεπε καλός. Να κάνει κάθε 1,5 λεπτό ένα σου, τι λέει. Όχι, ρε φίλε. Τι έπρεπε να κάνει. Ήμουνα τραγικό μεσοεπιθετικά. Ναι. Το μεσοαμυντικό. Ήταν σε λογικά πλαίσια. Τώρα πες μας για τον καυγά του Σεντελίδη με τον Αυτόνα. Δεν έχω. Να σου πω τώρα για τον Λάκη. Ξέρω ότι ο Σεντελίδης δεν το γουστάρει ο κόσμος. Δηλαδή με όλο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί, πιστεύουν ότι επηρεάζει τον Παπαθανασάκη. Σε τι να τον επηρεάσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σου λέω τι εισπράττω. Φοβούνται να πειράξει τον Παπαθανασάκη που τα έχουν καλά, βρίζουν τον Σεντελίδη. Και έρχεται ο Λάκης ο Παπαϊωάννου που η θύρα 10 βρίζει τον Σεντελίδη και πάει με τη θύρα 10. Άρα είναι σου πιάωσε ο Λάκης. Έτσι πιστεύει εσύ.
Τι έτσι πιστεύεις εσύ. Έτσι πιστεύεις εσύ. Εγώ δεν λέω ότι είναι σουπιά. Τι είναι. Εγώ λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ευθέως τη γνώμη του. Ναι, δεν είπε στα αλήθεια τίποτα. Δηλαδή στα ψέματα τα είπε. Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο όμως. Έτσι αυτό, ο Λάκης εκείνο, ο Μάκης εκείνο. Ουσία δεν βγάλαμε. Έκανε ο Μπούζος τον. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Μη μαλώνεις ρε. Τους χώρισε ο Μπούζος. Έκανε τον καλό ο Μπούζος. Ο Σεντελίδης βγήκε να απαντήσει. Τι να απαντήσει ο Σεντελίδης. Πού να ξέρω. Γιατί σε τι τον κατηγορεί ο Παπαγιάννου. Τι. Κάτι συγκεκριμένο. Για τον τρόπο που διοικεί ο Μπούζος. Όχι, τον τρόπο που διοικεί. Συγκεκριμένα είπε τίποτα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβε. Εσύ δεν κατάλαβε. Ο κόσμος δεν κατάλαβε. Μαλώσανε αυτοί, δεν καταλάβαμε γιατί μαλώσανε. Δεν τραβάτε τα βυζιά σας και εσύ να ησυχάσουμε. Μας έκανε στα μούτρα από κοιμάτων. Βγήκε ο Παπαγιάννου. Είπε για τον Σεντελίδη. Να χαρώ τον φίλο μου. Τι είπε. Ότι να φύγει από εκεί. Τι να φύγει από εκεί, γιατί, τι έχει κάνει. Πού να ξέρω εγώ. Έκανε ιστορία εσύ σε εμάς, τι έκανε. Πίστη. Όχι, ρε, ποιος είπε πιο πράγμα. Τι, θέλει δουλειά ο Παπαγιάννου, τι. Έκανε κάτι με μπτώ. Έχει δουλειά. Ρε, σταμάτα, ρε. Γίνεται ένας καυγάς. Μαλώνω εγώ μαζί σου. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει ένας λόγος. Μπορεί να πλακωθούμε δύο χωρίς λόγο, ρε, άνευ λόγου. Είναι δυνατόν. Εμείς είναι. Τώρα μιλάμε τώρα σοβαρά. Δηλαδή βγαίνει ο Παπαγιάννου και λέει για το Σεντελίδη ο σοφός. Πες μας τι είναι. Δεν το θεωρώ πρόβλημα. Όχι, αυτό. Ρε, εσύ, δεν μπορώ εγώ να αναλώνομαι σε μαλακίες. Άντε να στο πω έτσι, πολύ έτσι χοντρά. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Παρέμβαση ο Λάκης Παπαγιάννου. Είναι να ξέρουμε. Ναι. Τι Λάκη. Είναι αυτό, συγκεκριμένο. Λάκη μου! Έλα, γεια σας. Καλή, Λάκη μου, τι κάνει. Τι Λάκη μου, ο Μπούζος, λοιπόν, τα άφησα να πούμε. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια. Τι συγκεκριμένο να μας πούνε. Επειδή ακούω το ραδιόφωνο, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Απλά να σου πω το εξής. Επειδή με γνωρίζεις πολλά χρόνια. Έτσι. Και η θεωρία επέχει πάρα πολύ από την πρόσφατη. Την άκουσα τη συνέντευξη προηγουμένως. Λοιπόν, όταν ένας βετεράνος μιλάει με έναν άλλο και άλλος κλείνει το τηλέφωνο, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Δεν μπορώ εγώ να πω να κάνω τα κατηνήσικα τα οτιδήποτε. Έτσι. Και ούτε εγώ λέω ότι είμαι αμισθή και κάνω οτιδήποτε κάνω και ξαφνικά βάζω χρήματα γιατί κάνω έξοδα για τον Ηρακλή. Ξέρεις πολύ καλά. Αυτά θέλω να ακούσω συγκεκριμένα. Αυτό ξέρει πολλά πράγματα ο κόσμος ο Ηρακλή. Δεν είναι χαζός. Δεν μπορεί να με δει μιλάει κανένας. Είμαι ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, ούτε ψάχνω δουλειά για τον Ηρακλή, ούτε είμαι καιροσκόπος. Ούτε πάω με τον Εθήρα. Ναι, αλλά σε ενοχλεί κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε. Εμένα η ένσταση. Λάκη, η ένστασή μου δεν είναι η κόντρα. Η ένστασή μου είναι εγώ θέλω να καταλάβω ακριβώς τους λόγους που γίνεται η αντιπαράθεση. Γιατί με τον Μπούζο δεν το κατάλαβα. Μπορεί εγώ να μην άκουσα καλά. Ναι. Αυτά που είπε ο Μάκης, και μην το κάνουμε θέμα ολόκληρο τώρα. Αυτά που είπε ο Μάκης κάποια πράγματα. Πάρτα όλα αυτά ό,τι είπε και να καθίσουμε να τα αναλύσουμε όπως θέλεις. Πάρτα αυτά τι ακριβώς είπε και να πούμε. Είπε ότι είναι αμισθή, έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Και βάζει κάποια λεφτά και όλοι οι άλλοι που ήταν από πέρυσι και τα λοιπά. Λέμε λοιπόν εμείς, επειδή ο Γρηγόρης Κόκκινος ξέρει ποιοι τρέχανε και ποιοι δεν τρέχανε. Δεν λέει όμως. Σε μια άλλη εκπομπή μίλησε για κάποια εξαπτέρυγα. Ποια είναι τα εξαπτέρυγα να μας πει. Και κάποιοι γονιπετήσεις τους ζητούσαν συγγνώμη βετεράνοι. Και αν θέλει κάποιος δουλειά να πάει στην ΠΑΕΝΑ να απευθυνθεί, δεν κατάλαβα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο, είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν αυτά που λέμε μερικές φορές. Όχι για μένα, για κάποιους άλλους. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να παίρνουμε με τόσο απλό τρόπο κοστί μου, με όλη την εκδήλωση που έχω. Ο τρόπος της διοίκησης είναι αυτός. Στάσου, άκουσε με. Κάτσε να καταλάβω, προσπαθώ, γι' αυτό εκνευρίζομαι. Είναι κουραστικό. Δεν μπορώ να λέμε κατηνήσικα και. Παρένθεση, μίλησα χθες, επειδή με βγάλανε, δεν είδα το παιχνίδι, αλλά όμως μίλησε γιατί έχασε ο Ηρακλής. Ό,τι και να κάνει ο Ηρακλής, 100-0 να κάνει, εγώ Ηρακλής θα είμαι. Όμως είναι κάποια πράγματα που είναι κοινό μυστικό σε όλη την πόλη και δεν μπορούμε να τα ξαναλέμε εμείς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό το και μυστικό, δεν... Λελάκη, και άκου τώρα. Τώρα ακούει ένας στην Τσιμισκή ο οποίος δεν είναι Ηρακλής. Θέλει να ξέρει. Συγγνώμη, ερώτηση. Λάκη, συγγνώμη. Το πρόβλημα με το Μάκη του Σωτελίδη ποιο είναι. Ποιο? Ναι. Ερωτήσω τον ίδιο ρε φίλε. Όχι, επειδή η ποντικομαμή δίπλα μου την τρώει, σε παρακαλώ πες ποιο είναι. Κοίταξε τώρα είναι πράγματα που κάνω, δεν θέλω να πω σε κατηνήσεις. Ναι, αυτό είναι, για πες ρε Σιλάκη τώρα αυτή. Ο Μπούζος πήγε να κάνει και να χωρίσει. Δεν πήρες, δεν έχω πει Στατιάνας ο Λάκης ρε. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, έχουμε μια αξιοπρέπεια. Και ένα επίπεδο έχει. Και ο καθένας. Ο καθένας είναι κοινό μυστικό στην πόλη, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, βέβαια, μας γνωρίζουν όλοι. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κλείσω το τηλέφωνο σε ένα διάλογο να μιλούσε μαζί σας για να κάνει παρέμβαση. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Έτσι. Και ό,τι έχει πει ο καθένας... Δηλαδή λέει ο Λάκης ο Παϊωάννου, συγγνώμη Λάκη,
Λέει ο Λάκης ο Παϊωάννου, το ότι μου κλείσε και δεν ήθελε να μπει σε διάλογο ο Μάκης Σεντελίδης, το δίνω στον κόσμο για να καταλάβει και να βγάλει τις πράγματα. Τελεία. Τελεία. Καλή εκπομπή, παιδιά. Καλή εκπομπή. Να σε καλά. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε. Έλα, φιλιά, φιλιά. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Αισθάνεται προσβεβλημένος από τη συμπεριφορά του Μάκη Σεντελίδη, ο οποίος είναι εδώ το τηλέφωνο τα 3.90 και είναι το Μάκη Σεντελίδη να μας πει για ποιο λόγο το έκλεισε στο Λάκη το Παϊωάννου. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι στην Τζιμισκή και οδηγάω ένα Seat Ibiza. Και ακούω το τραπτόπουλο με τον κόκκινο. Οδηγά Σκόντα Οκτάβια. Οδηγά BMW 316. Λοιπόν, είμαι Τζιμισκή με λεωφόρο νίκη και τέλο. Άκου τώρα. Οδηγά, ξέρω εγώ πούντο. Τι με νοιάζει, τι θα οδηγήσει. Και ακού τώρα ότι ο Παπαϊωάννου με τον Σεντελίδη έχουν ένα θέμα. Και πα στο σπίτι και σε ρωτάει η γυναίκα σου, γιατί δεν με, όταν σε έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί δεν απαντούσε, γιατί άκουγα μια εκπομπή. Τι εκπομπή άκουγε, αγάπη μου, να του πει να είναι στα μέλια, α πούμε, κτλ. Ναι, Μαρία μου, να την πει, άκουγα, ξέρω εγώ, μια αντιπαράθεση, μάλλον, ξέρω εγώ, ο τάδε με τον τάδε. Γιατί μάλλον, αγάπη μου, δεν ξέρω, αγάπη μου, θα πει. Άντε, τώρα κάνει εκπομπή. Επιμηδηλέω, τι ρόλο είχε, Λάκη μα, λέει, τι έκανε, τι κατάφερε. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ, σου πια. Λοιπόν. Να ξεκουμπιστείς γύφτος άγεγα, να πάει να χάσει το δρόμο και να μην ξανάρθεις. Φαλάκρα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να πάτε και ίδιο στο γήπεδο και να κάνει εκπομπή Σοφία Λαζά και να πάω να κάνει εκπομπή μαζί της, γιατί μιλάμε και την ίδια γλώσσα, ισπανικά ο Δημήτρης. Όπαρε μεγάλε. Ο κόκκινος να πηγαίνει κάθε Σάββατο, μήπως βγάλουμε για κανένα στοίχημα. Και ίδιο να πάτε, μπας και γλιτώστε την ανακοπή από το ασταμάτητο γέλιο που με χαρίζετε. Να σε καλά. Α, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Ο εξωγήινος, επειδή είναι καντέμις. Κι άλλος. Βαγγέλης, εσύ να πας, φαλακρέ. Ο άλλος μπορεί να πάει, λέει, παντού, λέει. Εσύ, λέει, μόνο σαν κοτσίτα μπορεί να πας με την ομάδα, να δεις την ομάδα της καρδιάς σου. Οχ, 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 αγριεύουν τα πράγματα. Φίλε μου, 35, δεν πρόλαβα όταν μίλησε ο Λάκης να αναγνώσω το μήνυμα το οποίο έστειλες. Δεν υπάρχει δόλος, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πίνουμε καλό Εβιτάλ. 10 τρομερά συστατικά συνθέτουν μία φόρμουλα επαναστατική με την, πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Αλόγιο, αλουνικό οξύ, κολαγόνο, κρύταμο, δίκταμο, τσάι του βουνού, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο βοηθάει στο ανοσοποιητικό σύστημα, τον όλο τον οργανισμό, σε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τη χοληστερίνη, με πάρα πολλά προβλήματα, με τις αρθρώσεις, βοηθάει πάρα πολύ και η σεξουαλική ζωή. Μπορείτε να το αποκτήσετε με 34,90 λεπτά αντί για 55, τηλεφωνώντας τώρα στο 23 12 200 500. Δεν μου λες, αυτό άμα το πάρεις δηλαδή γίνεσαι στέτατος παλιάρα. Δηλαδή παιδάς 4.000 γυναίκες και κάνεις βιογραφικό. Εσύ αυτό που το πίνεις, πες μας. Εγώ μπορεί να ηρεμήσει καθόλου. Εγώ σπαλιάρας δεν μπορώ να γίνω, ρε φίλε, δεν έχω την αυτή. Εσύ, ας πούμε, που είσαι έτσι. Ζεν πρεμιέ. Ζεν πρεμιέ, είσαι να δώσει. Είμαι αλαντάλων, όχι αλεντελών, αλαντάλων, ναι. Κόκκινε, ναι. Τι λέτε τον Ηράκλειο. Παντρεμένο είμαι, ρε φίλε. Γι' αυτό τι το λες τώρα, επειδή ακούει η γυναίκα σου και η γυναίκα μας ακούει. Και επειδή ακούει η γυναίκα σου και εσύ κάνεις τον καλό. Τι κάνεις τον καλό. Παντρεμένος είμαι εγώ. Παντρεμένος. Παντρεμένος είμαι εγώ. Τώρα και άλλος και οι παντρεμένοι δεν έχουν ψυχή. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, εγώ παντρεμένος, ταγμένος εκεί. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Δεν αλλάζω. Μπράβο, σωστός. Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα. Όχι. Άκουσες τι είπε ο συγκεκριμένος. Ναι. Καταρχήν έχεις τρεις ψήφους εναντίον και μία έχω εγώ. Εκτός αν δεν μετρήσουμε και το Καζαμπάκι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ρε, μέτρο ό,τι θέλεις, ρε. Ε, τι λες, γιατί λες ποιον θα κάνουν, πού είναι και τι θα κάνουν. Λοιπόν, όταν μάλωσε η Κωνσταντοπούλου με τον αυτό της... Με τον Βεζινά. Με τον Βεζινά. Με όποιον μάλωσε. Δεν μάθαμε το λόγο. Της είπε, φούσκωσέ μου το λάστιχο. Λέει αυτός, άντε ρε, αντρογυναίκα που θες. Ήταν να σαφής ο Λάκης. Είπε ότι βγήκα να πω 5 πράγματα και μου έκλεισε. Εγώ δεν το συνεχίζω αν δεν μου εξηγήσει για ποιο λόγο μου, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο. Νομίζω ναι, ότι... Αλλά... Ναι, αλλά ο καυγάς δεν έγινε γιατί εκλείστηκε το τηλέφωνο. Σαφώς. Η αντιπαράθεση δεν υπήρχε επειδή. Θα πρέπει να σεβαστώ τα θέλω του Λάκη του Παπαϊωάννου και τα θέλω του Μάκη του Σεντελίδη. Ο Μάκης για να το κλείσει κάποιο λόγο. Για μένα είναι λίγο αγένεια το να κλείσει κάποιον το τηλέφωνο. Ή δεν γουστάρει το Λάκη για κάποιο λόγο, ή δεν ήθελε να μιλήσει. Και λέει ο Λάκης, από το να ξεκατηνιαστούμε δημοσίως, ναι, δεν μιλάω. Το ότι έκλεισε το τηλέφωνο. Ας βγάλει το, να δίνει το δικαίωμα να βγάλει όλες τις συμπεράσματα. Αυτό. Τέλος. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν μου λες, ο Μάκης Σεντελίδης δεν έφερε τον κύριο Παπαθανασάκη. Έτσι λέει ο κύριος ο οποίος έχει την ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Παπαθανασάκης τα έχει καλά με τον κόσμο του Ηρακλή.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό. Άμα λέγαμε τίποτα για τον κύριο Παπαθανασάκη, έβγαιναν οι μάνοι σαν οι μάνοι και μας βρίζανε. Λέγε ρε, μίλα ρε, σε σένα μιλάω. Για την οικονομική του ευρωστία. Ναι. Ποια ευρωστία έχει τώρα, δεν βγαίναν και λέγανε ο πρόεδρός μου κτλ. Βεβαίως. Τώρα τα χαλάσαν. Και τι σημαίνει. Ερώτηση. Τα χαλάσαν τώρα με τον πρόεδρο. Δεν μου λες. Σάσου ρε, περίμενε. Έχω απάντηση. Άμα εγώ ας πούμε. Έχω απάντηση. Στάσου, ρε, άμα εγώ τα έχω εκεί με τον Ανδρώνη, δεν τα πάω καλά. Το Γρηγοριάδη θα πάω να μαλώσω. Τι λες. Εγώ αυτό που σου λέω. Άκου απάντηση. Ναι, για πες. Όταν κυβερνούσε το Πασόκ και τρώγαν και πίναν όλοι και με ρεμούλα λιγκούρα, λέγανε Πασοκάρα, ολέ. Λέγανε, βέβαια. Λέγανε. Όταν διαπιστώσαν ότι η τρύπα είναι να, λέγανε όλοι τα κοπρόσκυλα του Πασόκ. Όχι, όχι, όχι. Να τελειώσω. Όχι, όχι. Όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η δεξιότερη των δεξιών, αυτοί που έχουν η πιο δεξιά κυβέρνηση πέρασε ποτέ, λέγανε θα διώξουμε το μνημόνιο, θα τους διώξουμε όλους, θα τους πάρει ο διάολος, όπως έλεγε και ο Λεβέντης. Και μόλις βγήκανε μνημονιακότερη των μνημονιακών. Ναι, τι θες. Εντάξει, ότι τι. Από πριν μέχρι τώρα, όταν ο άλλος. Δεν θες να πεις ότι ο φιλάθλοι έτρωγαν από τον Παπαθανασάκη. Έβλεπαν ότι ο Παπαθανασάκης έβαζε λεφτά στην ομάδα. Πότε έβαζε. Κρατούσε. Πέρσι. Πού έβαζε. Τι έβαζε. Λεφτά στην ομάδα. Πότε. Δηλαδή μόνο. Στη Β' Εθνική τι μπάτζετ είχε. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ποιο ήταν, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, ποιο ήταν. Τα λεφτά τα οποία έβαλε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και είναι. Ναι. 1,5 είναι στις ρυθμίσεις. Πάρα προς τιμήν του ναι. Έκανε δουλειά. Ναι. Ανεβαίνει η ομάδα. Μάλιστα. Τα είχαν πάλι καλά. Εννοείται. Μάλιστα. Και περιμένουν να δουν κινήσεις. Τι κινήσεις. Μεταγραφικές και υπόλοιπες. Ναι. Κάποιες κινήσεις έκανε. Mm. Όχι όμως αυτές που έπρεπε. Ωραία. Τι πρέπει να λένε, όλα καλά και όλα ωραία. Δεν πρέπει να έχουν απαιτήσεις, δεν είναι υγιές. Μισό λεπτό. Ναι. Δηλαδή δεν βρίζουν τον Παπαθανασάκη τώρα, δεν τον κάνουν μπουκα και κάνουν το Σεντελίδη. Γιατί που να το κάνουν. Στάσου ρε, περίμενα να ακούσεις. Κάτσε να ακούσεις την ερώτηση ρε. Δηλαδή αντί να κάνουν μπουκα κριτική στον Παπαθανασάκη, κάνουν στο Σεντελίδη. Δηλαδή όταν τον έφερε ο Σεντελίδης ήταν καλός. Ενώ τώρα που τον έφερε και δεν είναι καλός ο Παπαθανασάκης, είναι κακός ο Σεντελίδης. Αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Να ρωτήσω τον κόσμο. Ποιον κόμμα να ρωτήσω, σένα τον ρωτάω. Κόσμο, γιατί. Τον κόμμα να ρωτήσω. Εμένα, μ' άκουσα να λέω κάτι. Ρε γαμώ το κεφάλι σου, το κουλούβι, το τετράγωνο. Άκουμε λίγο, ρε. Άκουμε λίγο. Ήρθε ο Παπαθανασάκης, τον έβρωσε Σεντελίδης. Τα είχαν καλά οι Ηρακλήδες με τον Παπαθανασάκη. Τα είχαν. Βρίζαν τον Σεντελίδη. Και τα έχουν. Όχι. Τώρα τα έχουν καλά με τον Παπαθανασάκη. Γιατί βρίζουν τον Σεντελίδη. Ρώτα τον κόσμο. Τι ρώτα τον κόσμο, ρώτα τον Παπαγιάννη. Θεωρούν, το λέει. Θεωρούν τι ρε. Θεωρούν. Αριστολογίες τώρα. Θεωρούν ότι ναι. Δεν γίνονται μεταγραφικές κινήσεις. Ναι, γιατί. Γιατί αποφασίζουν τελείως. Γιατί κάποια στιγμή αφήσαν να υπονοηθεί ότι τι. Ο Σεντελίδης ναι. Και ο πρόεδρος ναι, ότι ναι. Τις κάνουν μαζί. Μάλιστα. Ερώτηση. Και δηλαδή, απορρίψαν. Δηλαδή, να τελειώσω. Έχει τόσα. Όχι, δεν μιλάμε έτσι. Έχει τόσα λεφτά ο Παπαθανασάκης και λέει ο Σεντελίδης μην κάνετε μεταγραφές. Δεν το ξέρω. Τι το διάλογο. Τι αποδείχνει. Εγώ λέω ότι κάντε έχει. Ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι έχει. Τι έχει. Εγώ λέω ότι έχει και δεν δίνει. Α, έχει δηλαδή και. Έχει και δεν δίνει. Ο Σεντελίδης τώρα που δεν τον αφήνει να κάνει μεταγραφές. Πού να ξέρω εγώ τι εισήγηση έχει. Να ξέρεις ρε. Όταν βγαίνεις εδώ να μιλάς να ξέρεις. Να ξέρετε. Ό,τι έχει και συμβεί. Να λέτε αυτά που συμβαίνουν. Όχι, ξέρει η πόλη και ξέρω εγώ. Μαθήματα σε μένα δεν κάνει. Θα κάνω ρε. Όταν δεν δόθηκε. Ξέρει η πόλη είναι κοινό. Όταν δεν δόθηκε. Και η πόλη ξέρει. Όταν οδηγάει τα μάξι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν δεν δόθηκε το πρίμιο των 100.000 ευρώ. Όταν δεν δόθηκε το πρίμιο των 100.000 ευρώ βγήκε και σου είπα ότι δεν το έδωσε. Ο Σεντελίδης δεν το έδωσε. Όταν βγήκα και ναι, σου είπα. Ναι, ναι. Όπως βλέπεις δεν έχω. Για κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και βγήκα και σου το είπα. Δεν το έχουν πάρει. Δεν το έδωσε. Λοιπόν, αν γνώριζα πραγματικά τι ισχύει, θα σου το έλεγα. Όταν δεν μπορώ να γνωρίζω. Ωραία, ένα λεπτό. Εγώ στη ζωή μου μαλώνω, σκοτώνω, με πλακώνω, με και καλά κάνεις. Με όλους και με όλα. Λοιπόν, αλλά γιατί. Ξέρω το λόγο ποιο είναι και τι είναι. Με τους Αριανούς λέω δεν σας γουστάρω γιατί πιστεύω ότι κλέψατε την ομάδα σας. Ναι. Δεν πάνε να έρθετε χίλια άτομα εκεί πέρα και να γκρεμίσετε το σπίτι μου. Δεν αλλάζει η γνώμη μου για σας, ρε. Δεν σας γουστάρω. Αυτά είναι αντρίκες εξηγήσεις. Ναι. Ωραία. Σας συχαίνω με τους είπα, δεν σας γουστάρω, πιστεύω ρίξατε την ομάδα. Τόσο καιρό εμένα μ' άκουσε να λέω για τον Σεντελίδη. Τόσο καιρό λέω. Περίμενε. Καναδέ, βγάλ τα καβούρια από την τσέπη και κάνε μεταγραφές. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αντιπαράθεση και ο άλλος ακούει ραδιόφωνο και δεν καταλαβαίνει για το λόγο εκνευρίζεται, ρε. Το καταλαβαίνεις. Ωραία, και εγώ τι μπορώ να κάνω. Τι να κάνεις, εσύ γεννήθηκες για να μην κάνεις. Εγώ, δεν μου λες, εγώ την έβγαλε την αντιπαράθεση. Η Αλατζά την έβγαλε. Και καλά έκανε και μπράβο της. Από εκεί και πέρα, αν το έκανα εγώ και δεν έβγαλε συμπέρασμα, να μου την έλεγες. Δεν εγώ... τη λέω, ρε Γρηγορέ. Μα μου τη λες. Δεν λες γιατί δεν ξέρεις. Και σου λέω, μα δεν ξέρω. Πραγματικά και σου λέει και ο Λάκης. Σου λέει κάτι ξεκάθαρο και ο λόγος δεν ξέρει. Εγώ νομίζω ότι ξέρεις πολλά και δεν λες. Στο λόγο μου δεν ξέρω. Άσε ρε που δεν ξέρεις. Είναι δυνατό να μην ξέρεις. Εδώ είχα ένα τόσο σημαντικό θέμα το οποίο θίγει κόσμο και το είπα. Και δεν θα έλεγα αυτό. Του κλάδι το τηλέφωνο τι ζητάει εδώ πέρα. Τι έγινε πάλι. Πού να ξέρω τι έγινε. Τι κλάδι λέει εδώ.
Ρε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μπορεί κάτι να έγινε με τους ιδιοκτήτες πρακτορείων προπό. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ σου είπα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα γνωρίζω και ό,τι γνωρίζω το λέω. Όταν δεν γνωρίζω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Να έχω εγώ πρόβλημα, ξέρω εγώ. Έκανα εισήγηση, έκανα πρόλογο για κάτι το οποίο το άφησα με γενικότητες. Μόνο σου ρώτησε και σου λέω Κώστα, με συγχωρείς, εγώ δεν γνωρίζω. Άκουδο. Βγήκε ο ίδιος ο Παϊωάννου και σου λέει. Από τη στιγμή με κλείσει το τηλέφωνο. Τι να πω εγώ παραπάνω. Δηλαδή τα βάζουν πέρσι παοξίδες με τον Βρίζα και φοβούνται να βουλήσουν για τον Ιβάν. Γιατί θέλουν, ξέρω εγώ, να έχουν καλές σχέσεις κτλ. Όχι, ρε φίλε, δεν το λέω. Εγώ λέω ότι όποιος βρίζει το. Εγώ δεν λέω ότι καλός βρίζει να το βρίζα. Ότι όποιος βρίζει τον Ιβάν είναι λάθος, φταίει ή έφταιγε η ομίγυρη. Και τα εύκολο. Και καμιά φορά η ομίγυρη επηρεάζει. Πάντως, εγώ σήμερα άκουσα καυγά και δεν ξέρω την αιτία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και είναι πρόβλημα αυτό. Βέβαια, κόκκινο. Αυτό είναι θέμα επικοινωνίας. Ξέρεις τι είναι τώρα. Να πας να μαλώσεις με τον άλλο και εγώ να μην ξέρω γιατί μαλώνεται. Και να μπορώ να χωρίσω δηλαδή. Βλέπω δύο μαλών, πλακώνονται. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος φταίει, τι κάνει, τι ράνει κτλ. Αυτό το πράγμα να ξέρω ότι φταίει ο Λάκης ή φταίει ο άλλος, ο Σεντελίδης, να πάρω μια θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Λύσε τώρα αυτή τη στιγμή και οι δυο είναι γνωστοί μου και με τους δυο καλές σχέσεις και τους δυο θεωρώ πολύ καλούς οικογενειάρχες, πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο. Είχα μια τυπά, να μην ξέρω το λόγο. Λέει ο Λάκης, είναι λέει κοινό γνωστό στην πόλη. Μα εγώ δεν το ξέρω όμως. Όταν το λέει, εγώ το ξέρω, αλλά μπορεί να μην το ξέρει αυτός που οδηγάει. Το ξέρεις. Αν το ήξερες και θα το λέει. Το θέμα δεν είναι να το ξέρω εγώ. Το θέμα είναι η κοινή γνώμη αν γνωρίζει. Εσύ κάνεις δημοσιογραφία λειτουργήμα για να δώσεις είδηση κάτω στον άλλο να καταλάβει. Αν εσύ λες, δεν μιλάω εγώ για το καλό του Ηρακλή. Όχι μη με δίνει θύρα 10. Όχι μη θυμώσει ο Παπαθανασάκης. Όχι μη θυμώσει ο Ιβάν. Μην έρθει ο γορίλας του Ιβάν. Άστο, κλείστο το μαγαζί. Άστο, ρε, κλείστο το μαγαζί. Είσαι στο αυτοκίνητο τώρα και ακούσαν αυτά και εκνευρίζεσαι. Και ξεχνάς τα κλειδιά και μένεις μέσα. Ναι. Τι κάνεις? Παίρνω σε ένα τηλέφωνο. Και τι να σε κάνω εγώ? Να μου δώσεις το τηλέφωνο του Πετκανίτσα. Και ποιο είναι το τηλέφωνο του Πετκανίτσα? Αφού εσύ το ξέρεις. 85-27-27. Εντάξει. Λοιπόν, έμεινες έξω από το αυτοκίνητο, δεν έχεις κλειδιά. Ναι, ναι. Έμεινες έξω από το σπίτι. Ναι. Δεν ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Ναι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί λες τώρα ότι έχω χρηματοκιβώτιο? Ξέρω έχω χρηματοκιβώτιο. Γιατί κοιτάς, με κοιτάς και με λες θα ρίξει και εγώ χρηματοκιβώτιο. Στο φύλλο ακροατή. Α, εντάξει. Εμένα κοιτάς όμως, δεν κοιτάς το. Έχετε χρηματοκιβώτιο. Έχετε, θα ρίξει. Άλλες έχεις. Θέλετε. Γιατί έχει immobilizer το κλειδί και το πιο πιθανό να έχει immobilizer, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό? Το immobilizer? Ναι. Τώρα τι να σου πω, πάνε κάνε καμιά βουτιά μέσα στο καφέ σου τώρα. Δηλαδή, τι άλλο θα μας πει. Λοιπόν, Πετκανίτσας. Τα ανοίγει όλα. Μόνο ATM δεν ανοίγει. 774 πάνε πια λίγο με γλυκάνι ο αγόρι μα συνέλθει. Δηλαδή. Ώρες είστε μερικοί ασύλληπτοι. Έχουμε εδώ και τον Κουζουλό. Μόλις άκουσε και γλυκάνους, λέει άντε ρε να μην βγάλω καμιά γράπα τώρα για τη σκουδιά και γίνει τη μουρλή τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον χορηγό μας, την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία για σήμερα έχει σούπερ προσφορά. Σκόντα Οκτάβια 1300 κυβικά TSI με κινητήρα φυσικού αερίου εργοστασιακό, όχι υγραέριο, φυσικού αερίου, ο οποίος γεμίζει με 10 ευρώ, έχει τα αυτονομία για 400 χιλιόμετρα και το παίρνετε με όφελος 3.500 ευρώ κάτω από 24, νομίζω που είναι τιμή 20.5. Και όσοι το αποκτήσετε μέσω τραπέζης, τότε μπορείτε να έχετε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση. Λοιπόν, παιδιά, μπορώ να έρθω από κοντά να δω μια εκπομπή? Λέει ο Νίκος, να τηλεφωνείς μετά και να συνοηθούμε. Βέβαια. Ένα πενιντάρικο. Φέρει και ένα μπουκάλι ουίσκι το βράδυ. Να μην δώσεις τίποτα, φίλε μου. Και δέστη. Α, και δεν είπε για το βράδυ, για τώρα λέει. Τι για τώρα? Αν μπορεί να έρθει ένα μεσημέρι. 50 ευρώ είσοδος. Όχι, εγώ λέω μπορεί να έρθει, φίλε, χωρίς τίποτα. Έλα, δει εσένα. Κόκκινες για τον Ηρακλή. Ένα μπουκάλι, τίποτα, και ένα μπουκάλι. Αλλά όταν έχει πάει. ο Πάοκ θέματα, ρωτάει, πάει η γλώσσα σου. Ρε φίλε, τόσο που έβγαλα για τον Ηρακλή. Δεν μιλούσε καθόλου τώρα, δηλαδή για πες μου τι κακό σου έκανε. Λάκι μου και τέτοια και μάκι μου και λάκι μου και λάκι μου και μάκι. Δεν καταλαβαίνω. Το λάθος, πες μου τι δεν είπα για τον Ηρακλή και το άφησα έτσι. Ρε παιδί μου. Δηλαδή, το εγώ το 86 όταν έχει δύο μήνες τον έχουμε σκίσει τον Καναδό. Όταν παρακολουθούσα. Και βγαίνει και μου λέει δεν μιλάμε. Όταν παρακολουθούσα ρεπορτάζ Ηρακλή το 86, 17 χρονών. Λοιπόν, είχα πάει σε ένα μάτς με το Στανιμεράκι, το Μάκι, center back τη ΜΕΤΑ, παιδαρά, χαιρετίσματα του στείλω. Λοιπόν, πάμε που λες Καλαμαριά Ηρακλή. Δέκι μπίγκι 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 μπίγκι. Κερδίζει ένα φάουλ η Καλαμαριά στη Χαριλάου. Του τραβάει ο Αλεξίου μια 1-0. Έγινε μια φασαρία εκεί. Πλακώθηκε ο Κασάπης με τον Αλέφαντο. Πιαστήκανε. Κάτσε ρε, περίμενε ρε, σταμάτα ρε να μάθεις τα ρεπορτάζ πως γινότανε τότε. Το μάτς ήταν να στηθεί στο Χ. Από τους προπονητές. Ναι. Οι βοηθοί δεν θέλανε. Ο Σαλαπασίδης που είχα πλακωθεί μαζί του εγώ στη Μηχανιώνα.
και ο Νίκος ο Κασάπης. Λέει, το παίξω στα ίσια. Οι άλλοι θέλανε να γίνει χ το μάτς, γιατί τους βόλευε και τους δύο. Παίζεται το μάτς στα ίσια, φτάνει στο 88 το μάτς, τραβάει ο Αλεξίου ένα σούτ από 30 μέτρα, το πνίγει ο Γεωργίεφ τερματάρα, αλλά το πνίξε κτλ. Και γίνεται εκεί φασαρία στα ποδητήρια και τα λοιπά. Πιάνονται να πιαστούν στο ξύλο ο Κασάπης με τον Αλέφατο. Αν του αφήνανε ο Κασάπης θα τον είχε πρίξει τον Κυρνίκο, γιατί είναι πιο γαϊδούρη. Τέλος πάντων και ο Νίκος τότε στα καλά του θα γινόταν τιτανομαχία. Μεγάλη μάχη. Και έφυγε ο Κασάπης. Λοιπόν, το μάθατε αυτό ποτέ? Δεν το μάθατε. Όχι. Δημοσιογραφία. Δεν έγραφε ο Καράδαλης. Τι να γράψει, ότι ήταν το μάθημα στη θύση στο χ. Τρέλα ρε. Τρέλα θέλει η ζωή. Τρέλα. Όχι να μην το πω, πάτε στα ΙΕΚ δημοσιογραφίας, πάτε στα αυτά της αυτής. Είδες να μιλάμε, ναι, κάτι. Γράψτε το κείμενο, όχι μην γράψεις την οξία και βάλτε τη δασία απ' εκεί, όχι να είσαι ευπρεπής και όταν έρθει η ώρα να κάνεις το ρεπορτάζ, μην μιλήσεις και κακό για τον ΠΑΟ. Άντε φύγετε από εκεί πέρα, σας συγχάθηκε ο κόσμος να πούμε. Άλλα λόγια να άντε από εκεί πέρα. Άιντε, σαβούρες. Τι δεν είπαμε. Σαβούρες. Πάρε στα άλλα θέματα, ρε. Με εκνευρίσει τελείως. Δεν μιλάω για σένα εγώ. Γενικά μιλάω εγώ. Εσύ δεν έχω μαζί σου. Είσαι φίλο μου, συνεργάζομαι 11 χρόνια. Μπορεί να αρπαχτώ μαζί σου, τουλάχιστον εγώ έχω λόγο. Και θα ξέρει ο άλλος γιατί αρπαχτήκαμε. Άντε εκεί πέρα, κάτι αργιό καταντήσαμε. Είδες κάτι να το κρύβουμε. Σαν το Λιάνκα θα γίνει. Κάτι να το κρύβουμε. Σαν το Λιάνκα. Αυτός ο Λιάγκας έχει γίνει αηδία. Στα μπούτια της γυναίκας του από κάτω. Ούτε, ναι, και η Σπυροπούλου έκανε αυτό και γιατί. Άσε ρε Λιάγκα, στα καλό σου να πας εκεί. Πρωινάδικο με την κοιλιά εκεί πέρα. Βάλτε κανένα εκεί πέρα λίγο θηλυπρεπή να δουν και οι γυναίκες. Δεν είναι το Λιάγκα με τη μύτη εκεί και την κοιλιά. Σαν το Λιάγκα καταντήσαμε να πούμε. Πάμε ρε Γρηγοράρα στα άλλα θέματα, ρε Γρηγοράρα. Α τον Ηρακλή, πάμε στην Παοκάρα. Τι γίνεται, άτε, λέγε, άτε. Υπάρχουν αγώνες κυπέλου. Αγώνες κυπέλου. Παίξε διπλό τη Βέρεια, οικονομήσεις. Προγνωστικά δώσω μου. Διπλό η Βέρεια και πρόκριση. Βλέπεις πρόκριση Βέρεια. Ου. Πάμε παρακάτω. Νίκη 3-0 ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Καλονί, βλέπεις πρόκριση ΠΑΟΚ. Τον Κλάους τον είδα φρεσκαδούρα και τα λοιπά. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γεράσιμος Γιανατάς, τελείωσε. Λοιπόν, ο Καραγεωργίου. Τι, άλλο. Ατρόμητο με τον. Θα περάσω Πλατανιάς. Θα περάσω Πλατανιάς. Έτσι πιστεύω, με 1-1. Σήμερα παίζουν 7,5. Με 1-1, ναι. Κάτσε, να δω και τα τον Ατρόμητο τον πάει μειώντας τη διαιτησία, πάνε το σώσουν. Εκεί ο Δέλλας είναι κεφάλας εκεί βαρύς και τα λοιπά σαν προπονητής. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα βλέπεις, θα γίνει τίποτα? Τι Αστέρας Τρίπολης Λάρισα? Υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα στραβή με το... Ω, θα κερδίσει, είμαι χαμηλό σκορ. Θα πούν και γκολ και από τη Λάρισα, 2-1. Ωραία. Λοιπόν, ΠΑΟΚ βλέπεις Παναθηναϊκός Παζιάννινα κάτι? Παναθηναϊκός Παζιάννινα. Βλέπω χ το μάτς. Ναι. Αλλά να περνάμε Παναθηναϊκός. Να είναι όλοι ευχαριστημένοι δηλαδή. Ναι, 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 γιατί ο Παζιάννινα. Παζιάννινα τι. Τι πας για ένα τι. Δεν είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα είναι. Τότε. Ήταν καλύτερη ακόμα. Ναι, τι είπε Νίσελα, δηλαδή, δεν μπορούσε να κατέστρεψε γίνει... το Βελίδη ο Παζιάννα, αυτό λέω. Ο Βελίδης δεν πήγε στο Παζιάννα. Το κατέστρεψε εκεί που ήταν κάνει άλμα, αρχίσαν εκεί να ανοίγουν οι άμυνες. Αυτό λέω. Δεν κατάλαβες τι λέω. Δεν τον βοηθάει η άμυνα. Δεν τον βοηθάνε, αυτό λέω τον ανθρωπάκο. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πληρώνεις διόδια εδώ για το παρκάρι. Δεν βλέπει ο κόσμος να σηκώσει. Αυτό είναι το πιο χαζό αστείο που έκανες. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Εντάξει. Δεν έχουμε κάποια κάμερα να γράφει και καλά, να. Καλά, βρε, εντάξει. Να το κάνεις, ναι. Να γράψει. Σταμάτα. Είναι ωραίο, μα έχει βλακία. Εντάξει. Παραδέξου το μυαλό. Παραδέχομαι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα. Τι ότι βλέπουμε. Δεν υπάρχει η γκρίνια η οποία υπήρχε. Γιατί επειδή τα Γιάννενα κάνανε κοκοκό. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα. Ένα. Εμείς τα γράφουμε. Καλύτερο ο ΠΑΟ κέρδισε τον αδιάφορο ΠΑΣ. Το γράφουμε σήμερα. Εμείς λέμε ότι βλέπουμε. Παίρνετε μέτρο σπορ με 1.30. Κάνε διαβάζετε. Κάνε promotion. Λοιπόν, ή μπαίνετε στο www.metrosport.gr στο Facebook. Όχι ρε. Να διαβάζετε τις κακομοίρες. Όχι ρε. Ναι, λοιπόν, πώς βλέπουνε οι δύο τρελοί το παιχνίδι. Τρελός εσύ. Εγώ είμαι λογικός. Εσύ είσαι τρελός, εσύ χαζός. Καλά, εγώ είμαι χαζός, ρε φίλε. Εσύ είσαι έξι. Εγώ είμαι λογικός. Όχι, δεν είμαι έξυπνος, λογικός. Χαζό μη, πριν από δευτερόλεπτα. Το αλλάζεις? Όχι, δεν το αλλάζω. Δεν τα βάζεις. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει δεν πουλάει και καλά κάνει. Τι δεν πουλάει? Τον ΜΑΚ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Αταλάντα. Με πόσα τον πουλάει? Με 3? Θα σου πω τι ισχύει. Ναι, πες μου για να καταλάβω. Την έκανα και χθες την κουβέντα και ένας φίλος με έστειλε mail και δεν χρειάζομαι ούτε ευχαριστώ. Mail σε έστειλε. Email. Email. Λοιπόν, και δεν χρειάζομαι ευχαριστώ. Λέω αυτό που πιστεύω φωναχτά. Λοιπόν, υπάρχει το χρηματιστήριο, υπάρχει και το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί θέλω την άποψή σου και τη σέβομαι γιατί σε αυτά δεν πιάνεσαι. Για πες μου. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία το πότε πουλάς και με το τι τρόπο πουλάς. Παίχτη δηλαδή. Ναι, ναι. Αναλύσαμε την υπόθεση Κάτσε. Μάλιστα. Είπαμε ότι η μετακύριση απέναντι στον Κάτσε είναι λάθος.
θα έπρεπε από τον Κάτσε ο ΠΑΟΚ να βγάλει, μπράβο, να βγάλει χρήματα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, όπως και με τον Κλάου. Εμείς δεν κινούμαστε ναι. ούτε ρατσιστικά, ούτε έχουμε, ούτε μας ενδιαφέρει κάποιος ότι είναι μαύρος, άσπρος, Έλληνας, ξένος. Τώρα εσύ είσαι λίγο ρατσιστής, λίγο είσαι. Με τους ανθρώπους, όχι με τις εθνικότητες. Με τι, με τους με ανθρώπους. Με ποιον είσαι ρατσιστής, δηλαδή. Με τους εμπόρους ναρκωτικών. Τι κάνουν αυτοί. Τώρα τι να σου πω, με τους σωματεμπόρους. Τι σωματεμπόρους. Με αυτούς οι οποίοι κάνουν σωματεμπορία οργάνων και διάφορα. Κόκκινη σωματεμπορία είναι άλλο και εμπορία οργάνων είναι άλλο. Αυτός... Σωματεμπορία οργάνων δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή με αυτούς βγάλεις... οι οποίοι κάνουν με αυτούς οι οποίοι βγάζουν κοπέλα στο κλαρί. Είμαι σαφής. Είπα με τους εμπόρους και με τους σωματεμπόρους. Σταμάτα ρε κόκκινη. Εδώ θα βγεις πλήνα στη βίζιτα δηλαδή. Και το σηκώτη στη βίζιτα. Δεν τα γνωρίζω. Σωματέμπορας οργάνων δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν μίλησα για σωματεμπορία. Σωματεμπορία οργάνων. Θα βγει το έντρο στη βίζιτα στην Ιστρονοδό Σταδίου ρε. Θα με τρελάνε. Επειδή κάνεις τον πονηρό. Επειδή γελάς με βλακεία, εγώ να γελάς, θα σου πω. Για πες. Υπάρχει τεράστια ναι. έλλειψη στα ζωτικά όργανα, επειδή δεν είναι πολλοί οι εθελοντές οι οποίοι είναι δότες οργάνων. Μπορεί να τους σκοτώσουν στον δρόμο. Λοιπόν, όπου κατά καιρούς εικάζονται και δεν μπορούν να αποδειχθούν πολλά ότι κάποιοι που εξαφανίζονται έχουν γίνει κομματάκι για να πάει τον εφόρο. Ναι, δεν το ξέρεις τι γίνεται. Βγαίνει άλλος η αγγελία σεξ, πέει μέσα στο αυτό. Πώς λέγεται. Τι πώς λέγεται. Αυτό πώς λέγεται. Σωματεμπορία λέγεται. Ποιο λέγεται σωματεμπορία. Σωματεμπορία, εμπόριο οργάνων. Εμπορεύω το σώμα του ανθρώπου. Σωματέμπορας είναι ρε, το σεξουαλικό ρε. Άλλο είναι αυτό ρε. Ωραία, και σου λέω λοιπόν. Δεν υπάρχει ρε σωματεμπορία. Υπάρχει οργάνων. Ο έμπορος λευκής σαρκός, έτσι λέγεται. Ναι, σωματέμπορας είναι αυτός. Ο άλλος είναι έμπορας οργάνων. Άντα του βάζεις μυαλό. Θα πάρει κανένα φιλόλογο. Παίρνουν ολόκληρο. Θα με τα μάξι, θα μπει με τα μάξι. Υπάρχουν ακόμη, υπάρχουν ακόμη και δουλέμποροι οι οποίοι εμπορεύονται ανθρώπους. Σου λέει η τάδε κοπέλα κοστίζει τόσο, η τάδε κοπέλα κοστίζει τόσο, ο τάδε κοστίζει τόσο. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή, τι να κάνουμε, υπάρχουν. Ναι. Το κράτος που ψηφίζει και κάνει, α το κάνει. Λες με ποιους έχεις πρόβλημα, με αυτούς έχω πει είμαι ρατσιστής. Είσαι ρατσιστής με αυτούς. Εντάξει. Ναι. Με τους πολιτικούς είμαι ρατσιστής. Πιστεύω ότι. Δηλαδή αν έκανες μια κορούλα και ερχόταν ένας μουσουλμάναρος να την πάρει, δεν θα έχεις πρόβλημα. Γιατί να μου τον αγαπούσε, τι να κάνω. Τι να κάνω. Και να πήγαινε εκεί στο Καϊάμ, στο Καϊάμ Καράφ εκεί πάνω στην Τουρκία να παντρευτεί και να ακούσει τον ημάμι. Και τι μπορώ να κάνω. Και ο πάτερ Παναγιώτη θα έμενε στην απέξω. Και τι μπορώ. Όχι, άσυνε. Θα παντρευόταν και με γάμο μουσουλμάνικο και με γάμο. Όχι, ρε, τα πεθερικά θέλανε να κάνει μουσουλμανικό γάμο. Θα έχει πρόβλημα. Ρε φίλε, άντε, πες μας, ναι. Εγώ δέχομαι να το κάνει και μουσουλμάνικο γάμο. Γιατί δεν δέχεται να το κάνει. Δεν δέχεται, ρε. Η κόρη δεν θέλει. Έτσι γουστάρει. Γουστάρει. Έχει, άμα θέλει έχει καλό εργαλείο άλλο και θέλει κόρη. Άμα θέλει η ίδια το κάνει μόνο. Θα στεναχωρεθείς, ρε. Θα πάω. Θα με χαλάσει, αλλά θα πάω. Άρα είσαι ρατσιστής, ρε. Ρατσιστήσιμο. Βέβαια. Άμα σου, ναι. Το παιδί θα κάνει. Άμα σου έρθει με κανένα ράπα κλασά τον είναι πάνω, πώς το λένε το δικό. Εσένα, μα ο γιος σου έρθει κουνιστό σπίτι. Ναι. Θα χαρεί. Εγώ δεν είπα ότι δεν είμαι ρατσιστής. Εσύ λες δεν είσαι. Τα συμπεράσματα του κόσμου. Δηλαδή, τα συμπεράσματα του κόσμου. Έρχεται ο γιος 19 χρονών, σαν τα κρύα τα νερά, και σου λέει: μπαμπά, θα πάω στο μοναστήρι να μονάσω. Θα μας κεράσεις, να πούμε, όχι. Στη Μαύρη Θάλασσα. Όχι. Γιατί δεν μας κεράσεις, αφού ο πνευματισμός, ο χριστιανισμός και αυτό και το. Γιατί, ο πατέρ Παΐσιος, δηλαδή ο μπαμπάς του, γιατί να χαιρόταν. Θα σεβαστώ την απόφασή του. Θα χαρείς, ρε, θα με σκεράσεις, ρε. Όχι. Τελείως. Είσαι ρατσιστής. Εσύ είσαι. Όχι, είμαι, ναι. Όχι, είμαι. Ναι, εγώ είμαι ρατσιστής. Εσύ λες δεν είσαι. Όχι, ναι, ναι, ρε, ναι, εγώ είμαι. Εσείς που είστε υπεράνω. Είπα, είμαι με συγκεκριμένο. Ποτέ δεν είπα δεν είμαι. Εσείς είσαι υπεράνω. Δεν είμαι ρατσιστής με την έννοια την ευρεία. Επειδή κάποιος είναι Πακιστανός. Έρχεται, έρχεται λοιπόν η κόρη σου, η κόρη μου 25 χρονών, 30. Την έχεις μεγαλώσει, έχεις μαλώσει, έχεις κάνει. Περίμενε, ρε. Και σου φέρνει τον Πασκάλ τον αράπακλα πάνω με ένα παλαμάρι σαν του Βαρκάρη. Και λέει: Γκοτέλο, κόρη σου. Θα σ' αρέσει, θα σε κάνει τίποτα. Ε? Θα μα τι δουλειά κάνει, άμα είναι. Βρες τι δουλειά κάνει, ρε. Θα μα κεράσει στο καφενείο. Φυσικά δεν σε καλά. Θα το παλαμάρι του, δεν του μαύρου. Δηλαδή τι θα το κάνω. Θα μας κεράσει εδώ στο καφενείο. Τελείωσε. Εμείς θα πληρώσουμε. Θα πω εγώ την κόρη πώς θα παντρευτεί. Βράσε τώρα το παραμύθι. Καλά τα λέμε όλοι στη θεωρία. Όταν ήρθε εκείνη η ρημάδα η ώρα. Μην λες μεγάλες κουβέντες. Δεν λέω βρε εγώ. Επειδή ακριβώς δεν θέλω να λέω μεγάλο. Εγώ λέω ότι φυσικά και αν σε κεράσει. Είσαι ρε ρατσιστής ή δεν είσαι. Υπάρχει ένα που δεν είναι. Άντε, πες το να τελειώνουμε. Πάρε τα θέματα. Εσύ, ο πρώτος ρατσιστής. Πες το ρε να τελειώνουμε. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Όχι, με... Εγώ δεν κάνω. Πες το να τελειώνουμε. Μου βγάλες πολύποδο στο έντερο. Είμαι ρε να πάρει. Αφήστε. Ο ρατσιστής ρωτάει. Όχι με την έννοια που δίνει ο κόσμος. Δεν έχω πρόβλημα με το μαύρο, τον ξανθό, τον κίτρινο, τον μπλε, τον κόκκινο. Αν δεν μπει στο σπίτι σου. Άμα μπει στο σπίτι σου, έχει πρόβλημα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Σε τρώει. Σε τρώει και θα τρέχεις.
Ρε, στο σπίτι μας μην πει το πρόβλημα. Τρώει και θα τρέξει. Δεν με τρώει τίποτα, ρε. Σου λέω, εμένα μπει στο σπίτι μου, όντως εγώ θα είμαι ασύλλας, εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Είσαι ή δεν είσαι. Μην λες μεγάλες κουβέντες. Άντε πάλι. Βρε, δεν λέω μεγάλες κουβέντες. Σου λέω ότι μη λέτε εγώ δεν, δεν είμαι. Υπάρχει άλλο. Είμαστε όλοι άνθρωποι ρατσιστές. Ο ρατσιστής. Και γιατί αναλώνεις εμένα. Μα ασύλλας δεν είσαι. Είπα δεν είμαι με την ευρία έννοια. Ποια είναι η κλειστή έννοια. Ευρεία. Άλλη κλειστή και άλλη ευρεία. Ναι, εσύ είπες με την ευρεία. Πες με την κλειστή. Η ευρεία έννοια είναι. Ναι. Κάποιος βλέπει επειδή είναι Αλβανός, δεν του μιλάει. Επειδή είναι Ρώσος, δεν του μιλάει. Mm. Όχι. Δεν έχω πρόβλημα. Με τον άνθρωπο έχω πρόβλημα, όχι με την εθνικότητα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έχω ίδια. Στον πάγο άλλο που είναι Αλβανός δεν το φέρονται, ας πούμε, ρατσιστικά, ε. Αυτό είναι το θέμα μας. Τον κάτσε. Πολλά είναι τα θέματα μας. Με έκανες να υπογράψει ο Μαντούρο ο Γουρουνομούρης με 800 χιλιάρικα και άλλη σαβούρα ο Μάρτερ. Σε ρωτάω σαλονικιάτικα. Και τον άλλο του πει είναι Αλβανός να το δώσετε 60 χιλιάρικα. Και αντί να πάρετε το μέρος του παίκτη, εσείς που κάνετε τους εργατοπατέρες, παίρνετε το μέρος της βρωμομάδας. Μόνο επώνυμη καταγγελία. Αντί να καθείτε απλά. Μόνο επώνυμη καταγγελία. Κύριος καταγγέλει το τάδε νοσοκομείο ότι είχε τράπεζα αίματος, αν δεν μας πει στοιχεία να ξέρουμε ποιος είναι. Πώς θα καταγγείλουμε. Να πας ρε εσύ στο πασοκοραδιόφωνο να το πεις αυτό. Να καταγγείλουμε, συγγνώμη. Πώς λέγεται ο κύριος, ποια ήταν η τράπεζα. Αριθμό και αυτά εδώ τα τσεκάρουμε. Τι λέει το νοσοκομείο. Ναι, πώς λέγεται, ποια είναι η θηρίδα του. Άσε ρε τη θηρίδα. Πού την είχε. Για τις θηρίδες είπες στον κόσμο τι να κάνουν. Όχι. Τι είπες, ενημέρωσες. Όχι. Ε. Τι να πω. Τι να πεις. Τώρα που βγει ο Μητσοτάκης με ανησυχείς. Τι να βγω. Τώρα βγήκε ο Μητσοτάκης με έναν ησυχής. Ε, θα κάνω χαρά τώρα. Θα βγω από τον μπαλκόνι και θα φωνάζω από τη χαρά μου. Βγήκε ο Μητσοτάκης. Δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα συμφέρον από τον Μητσοτάκη, ας πούμε. Ναι. Ή από τον άλλο τον Κουρουνάτο με το μουστάκι. Άλλο πήγε να πείτε τον κύριο. Να πείτε τον κύριο, αν πήγε αίμα και ήταν περισσότερο από αυτό. Άλλο πήγε αίμα περισσότερο και άλλο το είχε σε τράπεζα. Τι είναι ρε, πες μου ρε κόκκινε. Ποιο είναι το πρόβλημα, να καταλάβω. Τι αίμα λες. Αφού δεν ξέρεις γιατί μπερδεύεσαι. Ναι, για το αίμα λες. Θέλω να πεις εσύ. Μίλασαι. Σε ρωτάω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι. Λάθος η καταγγελία. Α. Και το σταματάω γιατί δεν υπάρχει λόγος να γίνει βασαρία. Λοιπόν, να γίνει με συγκεκριμένα στοιχεία να ξέρω τι να πω. Να ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει. Μάθε λίγο του Σαββίδη Ρακόκκινο πώς διαχειρίζει τα περιουσιακά στοιχεία γιατί αυτός δεν ξέρει. Θα μας πέσουν τα μαλλιά. Επίσης, πες λίγο πώς θα βγάλει κανένα ευρώ γιατί δεν ξέρει. Ποιος θα βγάλει κανένα ευρώ, ρε φίλε. Ο Σαββίδης. Εγώ θα πω στο Σαββίδη πώς θα βγάλει ευρώ. Σαββίδη μας αγοράζει και μας πουλάει όλους. Δεν μπορούμε να δικήσουμε περίπτερο, ρε τρελίστε. Αυτός είναι τετραπέρατος. Πλακωθούμε στο ξέρετε. Για τις μαστίγες τα πλακωθούμε. Θα πούμε εμείς λέμε. Ναι. Αυτό είναι έξυπνο. Ναι. Ραπλή, τι δεν καταλαβαίνεις. Ο κόκκινος είναι αριστής αλακάρτ. Αυτό μάλιστα. Αλακάρτ. Έξυπνο μήνυμα είναι. Ναι. Αλακάρτ. Ο Τρίγλος δεν είναι. Ναι. Που στέλνει το μήνυμα. Είμαι εγώ. Τέλος πάντων. Ρώτησε και τον ΠΑΟΚ. Ξεκινήσαμε για κάτι σοβαρό, το χάλασες. Δεν είναι σοβαρό για τον Πάοκ. Τι σοβαρό, αυτή είναι ασόβαρη. Είπες, επειδή σε έχω εμπιστοσύνη σε τέτοια θέματα, ναι. Θέλω να το αναλύσεις. Το ανέλησες, ναι. Τι ανέλησα. Ότι ο Κάτσε δεν είναι όπως σωστά είπες. Ότι ο Κάτσε από αυτόν ναι, ότι δεν θα να τον εκμεταλλευτεί, να τον πουλήσουν, να πάρουν λεφτά. Βγαίνει ναι. Ο Τούντορ ναι. Και λέει ότι κρίθηκε ότι πρέπει να είναι εκτός για δύο παιχνίδια. Ήταν εκτός αποστολής. Ποιος το έκρινε. Μάλλον ο Τούντορ. Όχι, μάλλον χαρτάκι έπεσε. Λέω μάλλον ο Τούντορ. Χαρτάκι έπεσε. Μία μιλάμε για τον Παπαδόπουλο μόνο, για τον Σαμπάζη. Χαρτάκι έπεσε να μείνω κάτι απέναντι. Δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι Αλβανός. Αν το γνώριζα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε. Εγώ λέω κάτι άλλο. Μήπως επειδή είναι δύο τα ενδεχόμενα. Μήπως δεν, δεν υπογράφει με τους όρους που θέλουν αυτοί. Να υπογράψει. Να τελειώσω λίγο. Ναι. Ή μήπως επειδή πρέπει να παίζει η επιλογή η δική μας ο Τσίμιροτ. Κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Δεν μου λες, άμα δεν ήταν Αλβανός εκεί ήταν Κροάτης ο Κάτσε, θα υπέγραφε. Θα του δίνα παραπάνω λεφτά. Πολύ πιθανό. Ε, πολύ πιθανό, ναι. Δεν τρέπεστε λίγο ρε το παιδάκι που είναι φτωχό να πούμε. Τα Ελληνόπουλα που τα έλεγε μπαλαρίνες. Ποιος έλεγε μπαλαρίνες. Κατά, είδες τη μνήμη έχεις, που έχεις, η μνήμη Περιστεριού. Μια χαρά χθες με άτομο που έβγαλε site. Το έβγαλε στη φόρα. Δεν χρειάζεται να πω. Δεν χρειάζεται. Τι site. Ναι, χθες το βλέπαμε αυτό με τις μπαλαρίνες. Με τον άνθρωπο που το έβγαλε. Και καλά έκανε. Ναι. Ωραία. Ποιος έχει μνήμη Χρυσόψαλου. Εγώ το Αλσχάιμερ αν το πάθω θα είμαι μετά τα 75. Τους έκραζε. Ναι. Τους έκραζε. Και μου λες ποιος τους έκραζε και σου ναι. Λέω ο Τούντορ. Ναι, άλλο λέω εγώ για τον Αλβανό λέω που του δίνουν 100.000. Ρε ακούε εμένα τώρα. Πήραν όλοι οι απατεώνες οι ποδοσφαιριστές. Από 800.000 εκατομμύριο καθένας. Και ο Κάτσε ζήτησε 300 και δεν του τα δίνουνε. Και εγώ τι είμαι μάνατζερ του Κάτσε. Αλλά το λυπάμαι το παιδάκι. Κρίμα είναι. Δεν επειδή είναι Αλβανός. Δεν τον κάνανε στην Εθνική επειδή ήταν Αλβανός. Κατσουράνιδες και άλλοι την κλίκα. Επειδή είναι Αλβανός να μην το πούμε. Ωραία, ρατσιστό μουτρα να πούμε. Ρατσιστό μουτρα. Εσύ τώρα τι είσαι που το πες. Τι εγώ τι είμαι που το είπα. Εγώ λέω ότι ο Κάτσε δεν αξίζει να πάρει 800 χιλιάρικα όπως δεν άξιζε και ο Μαντούρο. Αλλά 350 χιλιάρικα το χρόνο, 400 χιλιάρικα το χρόνο που παίρνει ο Τζιόλης για να παίζει
Τρία μέτρα μπροστά, δύο μέτρα πίσω, τέσσερα μέτρα δεξιά και τρία μέτρα αριστερά. Συγγνώμη, ρε φίλε. Τελειώνει η ώρα και δεν μου αφήνεις να πω τίποτα. Δεν με ρώτησες να. Σε ρώτησα και το είπες σε μισή ώρα. Άργησα. Ξέρω κι εγώ, εσύ τι λες. Πες εσύ. Λοιπόν, ναι. Λέει για τον Μάκ δεν τον πουλάει. Καλώς δεν τον πουλάει. Μάλιστα. Λέει για τον. Γράφω εγώ σήμερα για τον Τρίκερ φυσικά και δεν πωλείται. Μάλιστα. Πολλούνται τα πάντα και αγοράζονται τα πάντα. Ο Μάκ δεν υπογράφει γιατί θέλει να παίξει το καλοκαίρι. Πολλούνται. Εννοείται. Και αυτό είναι και τον Πάο. Καλά κάνει, ναι. Και αυτό είναι και τον Πάο. Είναι χρήματα τα οποία παίρνει από. Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του Μάκ? Του χρόνου. Α. Λοιπόν. Αλλιώς θα τελειώνει η δουλειά. Αλλιώς θα τελειώνει, ναι. Λοιπόν. Οι παίκτες έχουν δικαίωμα να φύγουν όταν είναι 6 μήνες πριν τελειώσει το συμβόλαιο. Όχι να φύγουν, να μιλήσουν. Να μιλήσουν. Υποτίθεται νομίμως, ναι. Νομίμως, εντάξει. Λοιπόν. Το ζητούμενο ποιο είναι? Εκεί φαίνεται ο τεχνικός διευθυντής, ο σχεδιασμός και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρουμε ότι ο Άρνεσεν, άσχετα αν για το, εμένα και τον Κωστή, έχει απομυθοποιηθεί με την όλη κατάσταση. Η δουλειά του είναι να βγάζει και να πουλάει. Το θέμα είναι όμως πότε πουλάς. Τώρα είμαστε στο μέσο της περίοδου. Ο ΠΑΟΚ. Τι θα έκανες? Οι αριθμοί λένε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι η πιο φαρμαρισμένη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό. Ναι. Οι αριθμοί το λένε. Ναι. Και μπορεί να το χρησιμοποιεί αυτό. Καλά, στα τα δικά μου τα μάτια να βλέπουν τι είναι. Έχει 14 βαθμούς σε 6 αγώνες. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν έχει σημασία πώς, γιατί σου λέει άλλο μια χαρά πάει. Φόρμα είναι να σε κάνει άλλο κουδούνι και να βάζει ένα γκολ. Φίλε, η φόρμα λέει αυτό. Οι αριθμοί, καλός ή κακός, λένε καλά πράγματα. Καλά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι κάποιο παίκτη μπορεί να τον πουλήσει, όχι αυτόνα. Μάλιστα. Δηλαδή, οι παίκτες οι οποίοι σου καθαρίζουν την μπουγάλα φέτος λέγονται Μακ, ναι. Λέγονται Ροντρίγκε. Ναι. Δεν του πουλά τώρα. Μπορεί να του πουλήσει το καλοκαίρι και να του αντικαταστήσει. Ναι. Αν είχε background πίσω, έχει άλλο Μακ. Όχι. Όχι. Έχει άλλο Ροντρίγκε. Όχι. Δεν μπορεί να του πουλήσει. Εκτός αν έχει κάποιον αντίστοιχο Ελληνόπουλο ή κάποιον σε μικρότερη ομάδα. Αετόπουλο, ναι, ναι. Ή σε μικρότερη ομάδα μπορεί να τον πάρει ναι. Με πολύ λιγότερα χρήματα. Οπότε και που καταλήγει. Ναι. Μου κόστησε 500 ο Ροντρίγκε. Τον πουλάω 2,5 ή ο Μακ. Τον πουλάω 2,5, βγάζω 2 εκατομμύρια. Και με άλλα 500 χιλιάρικα παίρνω από την άλλη την ομάδα τον παίκτη και είναι όλα καλά και έβαλα και 1,5 τέλος. Δευτερόλεπτα, κατάλαβα. Εδώ μιλάει για κάποιον, δεν λέμε όνομα, για κάποιο νοσοκομείο. Σου είπα τέλος. Το είδα. Θα σου πω το δικό μου σκηνικό. Γιατί το είσαι και εγώ αυτό. Δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Αν δεν έχω στοιχεία, μην αναφέρεις τίποτα. Σου πω εγώ τα δικά μου τα στοιχεία, τι. Όχι. Θα πω εγώ. Ξέρω τι έχει γίνει, ρε. Εσύ ξέρεις, το ξέρω και το δικό σου τι έχει γίνει. Εμένα μου είπανε φέρε 6 μπουκάλια αίμα για να κάνουν τον παπά σου εγχείρηση σε κλινική, όχι σε νοσοκομείο. Κλινική, τις καλύτερες. Μάλιστα. Τους φέρνω 11 μπουκάλια. 11 καβάτζα. Και λέω να γίνει εγχείρηση. Λέει δεν γίνεται. Λέω γιατί. Ήρθαν λέει τα δύο. Λέω πώς ήρθαν τα δύο. Λέει ήρθαν τα δύο. Ναι, λέω αλλά πρέπει να κάνει εγχείρηση. Θα κάνει λέει αύριο. Λέω έχει μεταστατικό καρκίνο. Ό,τι γλιτώσουμε, γλιτώσουμε. Λέω εντάξει και 10 μέρες να γλιτώσει, κέρδος είναι. Λέει δεν με νοιάζει. Το πιάνω από το λαιμό. Εδώ απάνω, στον Άγιο Λουκά. Το πιάνω από το λαιμό. Τσιρίζουν οι γυναίκες. Έρχεται ένας χοντρός εκεί, μου τερβά, δεν καταλάβαινα τίποτα. Λέω, φύγερε, χοντρέμισε σαν πίσω του λέω. Τσιρίζανε, τέλος, βγαίνει ένας κοντός από μέσα. Κατσάρκας, δύναμη. Κύριε μου λέει. Ο μεγάλος. Τι πρόβλημα υπάρχει. Ο μεγάλος του Αγίου Λουκά. Κάτσε ρε, του Αγίου Λουκά. Δεν το ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Φέρτε μου ρε τον αρχηγό, λέω εδώ. Ποιος είναι ο αρχηγός? Λέει, περάστε κύριε, στο γραφείο, τέλος πάντων. Του λένε κανένα δύο-τρεις αυτός ο τρελός, λέει σίγουρα δημοσιογράφος. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέω. Τι είπα, ότι είσαι. Λέει δημοσιογράφος το παιδί. Ναι, 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 μη γελάς ρε βλάκα, τα υπολογίζουν ρε βλάκα αυτά. Όχι, εσύ λες δείχνει τη δημοσιογράφη. Δεν είναι, εγώ δεν θέλω να είμαι δημοσιογράφη. Δεν τους γουστάρω, ρε. Δεν σας γουστάρω, οπαδί είστε, δεν είστε δημοσιογράφη. Λέω αυτό και αυτό κύριε, λέω να φύγουν οι γυναίκες έξω. Έξω οι γυναίκες, λέει. Μείνουμε οι δυο μας. Τι πρόβλημα, έχω δίκιο, λέω. Μου είπα να φέρω 6 μπουκάλια, εγώ έφερα, λέω 11 και αυτοί μου φέρναν, λέει τα 2. Μπλοκαρίστηκε το θέμα, κύριε, και τα λοιπά. Τσάκαλο, τηλέφωνο, μου το τακτοποιεί. Υπήρχε πρόβλημα γενικό και δεν φταίνει κλινικές. Δεν φταίνει τα νοσοκομεία. Φταίει το σύστημα. Συμφωνούμε. Δεν φταίει δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Δεν φταίνει τα νοσοκομεία. Ούτε η κλινική φταίει που μπλοκαρίστηκε. Γι' αυτό είπα ο κύριος. Ναι, δεν φταίνε. Το λέει για να το καταγγείλουμε. Δεν φταίνε. Πριν καταγγείλουμε κάτι, ναι. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι φταίει το νοσοκομείο. Και αυτό που σου λέω έγινε το 2009. Δεν αμφιβάλλω. Τα πράγματα ήταν καλά. Μπράβο. Τώρα ψάχνει αίμα και μπορεί να σου δώσει κυροζίνεται για αίμα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτόν τον κύριο. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτόν τον κύριο ναι. Είπα, αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερη ενημέρωση να έχουμε. Ναι. Γιατί μπορεί να μην είναι το θέμα του νοσοκομείου, να φταίει κάποιος άλλος. Ίδιος ο Κατσάρκας, ο Ιβάν Σαββίδης. Ίδιος. Αλλά μιλάμε. Ρε, κοντός και χαζός γίνεται. Κοντός και χαζός γίνεται. Ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται με το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Το πότε αγοράζεις και πότε. Το κατάλαβα, ρε Γρηγόρη, να με κάνεις και μια. Δεν σου κάνω μάθημα. Το οποίο το ξέρεις. Λοιπόν.
Δεν μου λέει για του φίλου. Εκείνη την προμήθεια που θα καθάριζε από το λογιστήριο. Δεν πήραμε δουλειά. Την έκανε. Έγινε δουλειά. Ξέρω, δεν κάναμε το σπικάζ, δεν έγινε το. Δεν έγινε. Ακόμα περιμένω τηλέφωνο για το πότε θα ξεκινήσουμε. Α, για κάνουμε σε γιατί εγώ σε αυτά. Σε εμπιστεύομαι γι' αυτό να πάρουμε. Εδώ και δύο μήνε. Εννοείται. Σε αυτά δεν πιάνει. 50-50, δεν είπε. Ναι, θα το μοιραστούμε. Ωραία. Μαύρα. Όχι. Και κάτι τελευταίο. Καταρχήν μου χρωστάς ένα τραγούδι. Λοιπόν, κάτι. Ένα λεπτό. Σωστό. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε τραγούδι τη Τζένι Καρέζη που σα σήμερα γεννήθηκε. Και δεύτερον θέλω να. Πότε τραγούδισε η Τζένι Καρέζη. Έχει τραγουδίσει σε πολλές ταινίες. Ναι. Λοιπόν, και δεύτερον θέλω να πω κάτι τελευταίο σε όλους σας υποκριτές, φαρισαίους, για να μην σα χαρακτηρίσω διαφορετικά. Μη. Που τα βάλατε με τον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τι έκανε. Γιατί πληρώθηκε μέσω Βουλγαρία. Ναι, καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Καλά έκανε. Έκανε κάποια παρανομία. Όχι, ρε. Οι εταιρείες πάνε στη Βουλγαρία γιατί εδώ μας καταληστεύουνε. Πέστα, Γρηγόρη, πέστα. Οι σύμμαχοί μας. Φούλαρε, φούλαρε. Οι εχθροί μας. Φούλαρε, φούλαρε. Εσείς δηλαδή, αν μπορείτε να πάρετε 1000 ευρώ. Ναι, ναι. Για να τα πάρετε μέσω Βουλγαρίας, για να τα παίρνατε. Έκανε κάτι παράνομο. Τα πήρε μαύρα. Ούστα από εδώ, κοπρόσχυλα. Τον κάθε ένα το παίρνετε. Άκουρε τι βρήκανε τώρα. Βρήκα τον Παπακοσταντίνο τώρα να το σκίσουμε. Αυτός ο οποίος τραγουδάει για την πατρίδα και λέει μια χαρά τα λέει. Και καλά πληρώθηκε από εκεί. Κάτσε να πεις μια καταγγελία δευτερόλεπτα. Όχι, καμία. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα βάλεις λίγο, σε παρακαλώ, τη φίλη μας την. Είναι εύκολο να τη βάλουμε. Δεν πειράζει. Αν έχεις την καλοσύνη, βάλει λίγο. Σαν σήμερα γεννήθηκε η τεράστια Τζένι Καρέζη. Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, το βάζει τραγούδι. 9.55 και όλο το μήνυμά στο 54.340. Πότε γεννήθηκε. Δεν ξέρω, ρε Κώστα. Δεν ανοίγω το Google για να σου πω. Όλα μισά, ρε. Πότε γεννήθηκε. Πού γεννήθηκε. Πού γεννήθηκε η Τζένι Καρέζη, πού πήγε σχολείο. Τα έχει καλά με τον μπαμπά της. Πέστα. Πέστα, ρε Κώστα. Τι πέστα, ρε Κώστα. Πέστα, αφού σου τα ξέρει, γιατί μόνο πέστα. Σα σήμερα γεννήθηκε. Γιατί δεν τα λέει. Λέει, πότε γεννήθηκε. Γιατί δεν τα λέει. Σαν το Βεζιρτζή. Μπορεί να ανοίξει ο κόσμος. Στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να ανοίξει. Κρύβει τα χρόνια το Βεζιρτζή. Δεν λέει πότε γεννήθηκε. Ο Ασλαμά, η Βουγιουκλάκη, ο Βεζιρτζή. Δικαίωμά του. Όχι, δεν δικαίωμά του. Δεν δικαίωμά του. Σε ποιον κάνω κακό. Τι σε ποιον δεδομένα. Τι λε, ρε. Σε ασχολείσαι με τα κοινά και πότε γεννήθηκε, δεν απει. Τι, άμα φοβάσαι να πει πότε γεννήθηκε και θε να κάνει το βουλευτή. Δικαίωμά του. Ο δεν δικαίωμά του. Καλά, εσύ που είσαι. Πότε γεννήθηκε η Καρέζη, το 35 γεννήθηκε. Λοιπόν. Δύο χρόνια πριν τον πατέρα μου. Τι με νοιάζει ο πατέρα. Ο πατέρα ήταν δημόσιο πρόσωπο, ο άνθρωπο. Έβγαλε ένα βουβάλι σαν και εσένα, τυρανιέται ο άνθρωπο στη ζωή. Πλάκα κάνω, δεν θέλω να σε πειράξω. Λοιπόν, πού πήγε σχολείο, ρε. Ο μπαμπά τη γύριζε δεξιά και αριστερά, ήταν γυμνασιάρη αυστηρό. Δεν ξέρω, ρε Σικώστα. Πήγε εδώ στο Καλαμαρί. Ναι. Η μισηχρόνη έβγαλε και αίθουσα Τζένι Καρέζη. Ναι. Μισηχρόνη, καλύτερη πολίτρια. Η διευθυντή στο Καλαμαρί. Κυρία Μισηχρόνη. Α, παιδό, λοιπόν. Ο μπαμπά τη μόλι έμαθε ότι θα γίνει ηθοποιό η Καρέζη. Ναι, ρε. Την απεκλήρωσε, να πούμε και τα λοιπά. Μέχρι που πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα από μπάση το 71, δεν τη μιλούσε την Καρέζη. Και τρομερή αυτή. Και τη μιλούσε από τον τάφο. Δεν τη μιλάγε, ρε. Ποιον τάφο, από τον τάφο δεν μιλάει. Μέχρι που πέθανε. Μέχρι που πέθανε δεν τη μίλησε. Έτσι που το λες είναι σαν να τη μίλησε μετά. Ναι, έτσι συνονοήθηκαν μετά. Όπως πάω και μιλάω από τον πατέρα πάνω από τον τάφο, του λέω τι έγινε, ρε, καλά, εσύ μου ήρθε ένα έμφυα. Ναι. Σιγά μην πάω. Πάνε στα θέματα. Έτσι. Λοιπόν. Κοντά μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων. 5 στην αναμονή, άλλον ένα περιμένω στα 3. Περίμενε και τον άλλον, περίμενε. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων στη Βόρεια Ελλάδα, εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, προσφέρει για σας το Skoda Octavia TSI 1300 κυβικά, εξατάκιο με κινητήρα φυσικού αερίου, εργοστασιακό παρακαλώ, ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο οικονομικό στην αγορά, με όφελος 3.500 ευρώ για επαγγελματίες και μη και όσοι δεν είναι μαυρισμένοι σε τηρεσία κτλ. Και μπορούν να το πάρουν μέσα στο τραπέζι, θα αυξηθεί κι άλλο η έκπτωση. Ρωτήστε και μάθετε τώρα στο 2310-596-596 ή στο 596-690 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών πίσω από το Αλφα Κτέο. Η Μακεδονία τι είναι, ρε? Ελληνική. Βουλγαρική είναι. Άντε ρε πάνε έρωτα, άντε ρε βλαμμένε. Ξέρεις γιατί είναι βουλγαρική? Σου διαβάσω κάτι, θέλεις, περιμένεις ένα λεπτό? Όχι. Άκου εδώ τώρα. Μεγάλο θόρυβο προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα το πρωτοσέλιδο ηρωνικό ευχαριστήριο δημοσίευμα της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία βουλγαρικής εφημερίδας Σέγκα με τίτλο Thanks Greece. Ευχαριστούσε όπως έγραφε 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις που έφυγαν λόγω των Capital Controls ως συνέπεια της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Ακούτε, Βορειοελλαδίτες, η Μακεδονία είναι ελληνική, τα γάρια. Όπως σημείωνε η βουλγαρική εφημερίδα και μεταφέρει το τάδε τα καθημερινά κατά μέσο όρο, η Βόρεια Ελλάδα έστελνε 335 επιχειρήσεις στη Σόφια. Και στα Σκόπια στέλνει, και τα Σκόπια η Μακεδονία είναι ελληνική. Τρίχες είναι.
Λοιπόν, εξαιτίας του φόβου κατάρρευση του ντόπιου τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας την απακογή μέθοδο χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία. Ευχαριστούμε για τη δημιουργία, λένε οι Βουλγάροι, 250.000 νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. Λέει το δημοσίευμα. Εντάξει, καταλάβατε που πάνε επιχειρήσεις. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Χωρίς λιμάνι και χωρίς επιχειρήσεις. Παλιό τα αγάρια. Πάει στον κόσμο τώρα. Άνεργε. 60%. Με θλίψη και κατάθλιψη και αυτοκτονίες στην Ελλάδα πήγαν τις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Σεσερής ο Τσίπρας. Άντε, καλημέρα. Έλα. Άντε, καλημέρα. Αυτά είναι. Άντε, μπράβο. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε, πάνε γρήγορα. Έλα. Όσον αφορά για τον Παπακωνσταντίνου, μάγκας θα ήταν, αν αυτό που έκανε το στήριζε κιόλας. Από τη στιγμή που λέει δεν ήξερα και δεν έκανα και να μου το παίζει εμένα συμπαραστάσεις διαφόρων απεργών, δίθεν απεργών, ΔΜΕΚ, εταιρείες που θα φεύγανε στη Βουλγαρία, ΔΜΕΚ. Εσύ εργάζεσαι. Καταλαβαίνεις. Εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία που φωνάζαν κάποιοι ότι έφυγε Βουλγαρία. Ερώτηση. Μόνο Βουλγαρία δεν έφυγε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, και έβγαινε ο κύριος Παπακωνσταντίνου και τους έκανε αβάντα. Ερώτηση θέλω ναι, να σου κάνω. Κάνε μου την ερώτηση, ναι. Παίρνεις 500 ευρώ, 1000 ευρώ. 1200. Γερός να είσαι. Και σου λέει η εταιρεία, θα πληρώνεις εμέσω Βουλγαρία, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα παίρνεις 2000. Σε χαλάει. Καθόλου. Θα δεχτείς. Σε αυτό το κολοκράτος, με 1000. Ωραία. Αλλά να σου πω κάτι, ωραία, θα βγαίνω έξω παντελονάτα και θα λέω, κοίταξε μάλλον. Παλικάρι μου, άκουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Επειδή έχω εμπειρία, και δεν το λέω έτσι, από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πίστεψέ με, από οικονομικά οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα, ειδικά στις διοργάνωσεις και το πώς θα πληρωθούν. Ναι, σου μιλάω με πάσα ειλικρίνεια. Να σου πω κάτι, αν δεν έχουν ιδέα για τα οικονομικά τους, πόσο μάλλον ιδέα δεν έχουν για διάφορες εταιρείες. Οι καλλιτέχνες, παλικάρι μου, αν έχεις προσέξει, τα βάζω μαζί τους όταν βγαίνουν και έχουν τοποθετήσεις πολιτικές, είτε μ' αρέσουν είτε όχι. Μπράβο, οι καλλιτέχνες μπράβο. Είναι για να εκφράζονται με τα τραγούδια τους. Μπράβο, λοιπόν, και είτε τα λένε έτσι, τα αλλιώς δεν μ' αρέσει. Όταν λοιπόν βλέπω κάτι το οποίο χρησιμοποιείται από εμάς τους δημοσιογράφους για να τον δώσουμε βορρά στον κόσμο, σαν το κακό του μνημονίου και ό,τι χειρότερο συμβαίνει στην Ελλάδα τώρα, λέω όχι ρε κερατάδες, είναι αλητία αυτό το πράγμα. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Διαφωνείς? Όχι καθόλου. Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Ο ελόγω καλλιτέχνης έβγαινε στις συναυλίες και έλεγε μποϊκοτάζ εκεί γιατί θα κλείσει και θα πάει Βουλγαρία. Καμία Βουλγαρία και είσαι εσύ. Είσαι εσύ αυτός που έλεγε μποϊκοτάζ. Είναι παράνομο, ρωτάω. Όχι, ηθικά το λέει ρε. Ηθικά το λέει ρε, όταν κεφάλα. Όταν βγαίνεις και μου κάνεις κήρυγμα και μετά είσαι το μεγαλύτερο λαμόγιο, δηλαδή αυτά που... Μα δεν είναι λαμόγιο ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Ηθικά το λέει. Μα δεν υπάρχει ηθικό λαμόγιο και μη ηθικό. Τι το λες. Λαμόγιο είναι λαμόγιο. Τι λες. Να σου πω κάτι. Είμαι εγώ κλέφτης απατεώνας, λοποδίτης, λίσταργος, σκότωσα και έκανα κτλ. Ωραία. Και βρίσκω ένα δικαστή και του τα ρίχνω και με αθώνει. Δηλαδή τι είπα να πει, τι μαθός. Παρακαλώ. Παρακαλάς. Καλημέρα. 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 Προκειμένου λοιπόν να κρίνουμε για άλλο θέμα ήταν το τηλεφώνημα, θα φροντίσω να το μοιράσω μέσα στο όριο του τριλέπτου να μην καταχαραστώ τον χρόνο. Μάλιστα. Προκειμένου να κρίνουμε την ηθική ακεραιότητα ενός καλλιτέχνη, εκείνο που πρέπει να μετρήσουμε είναι εάν σε αυτές τις συναυλίες τις οποίες παρευρίσκεται και τις φραγίζει με την καλλιτεχνική του αξία και δίνει με την καλλιτεχνική του αξία υπόσταση ή στην απεργία ή σε μια κινητοποίηση παρευρίσκεται όντως χωρίς να παίρνει χρήματα ή όπως ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης ο οποίος ήταν στην Ελλάδα κάποτε σύμβολο της αριστεράς, ας το πούμε έτσι. Ποιος? Ο Γιώργος Νταλάρας παίρνει χρήματα από αυτές τις... Δεν την Πασοκάρα τώρα, είναι κομμουνιστής. Από αυτήν την έννοια λοιπόν κρίνεται η ηθική ακεραιότητα και όχι από το σε ποια εθνικότητα ή σε ποια φορολογική αρχή μια εταιρεία που ανέλαβε να τον προβάλλει τελικά δίνει φόρο. Τελικά ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει περισσότερο από τον Παπαγκοσταντίνο. Ας πάμε όμως στο σημαντικότερο. Ναι. Ναι. Και αναφέρομαι αποκλειστικά σε σένα, φίλε Κωνσταντίνα. Και χθες σε πήρανε δύο αλβανάκια
και σε ρωτήσανε εάν υπάρχει ρατσιστική προκατελημένη στάση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Μια γενική, όχι μόνο της ΠΑΕ, όχι, μισό λεπτό, γενικά. Φιλάθλοι μέσα, δημοσιογράφοι, εμείς, ΠΑΕ. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο αγγίζει τα όρια του ρατσισμού. Σε αυτό που λέγεται οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί συνήθως υπερασπίζομαι. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πληρώνει 800 το Μάρτες και 100 τον Κάτσε. Έχουμε δεδομένα λοιπόν, στα οποία στηρίζεις αυτό σου το ναι. Το πρώτο είναι ότι ο ποδοσφαιριστής Κάτσε δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Το... Και εσύ λες. Ναι. Του κάναν κλίκα, λέω. Του κάναν, λέω, κλίκα. Και εσύ λες ότι δεν έπαιξε. Υποστηρίζεις εδώ και καιρό. Λόγω κλίκας. Ότι ναι. δεν έπαιξε. Ναι. Γιατί δεν τον άφησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να παίξει. Όχι, όχι, λόγω κλίκας. Δεν είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λόγω κλίκας της Εθνικής. Και παιχτών της Εθνικής που παίζαν στον ΠΑΟΚ παίξαν ρόλο. Έτρωνε κάτω. Βλέπε Κατσουράνης. Άντε μπράβο. ΠΑΟΚ σαν ναι. πρόσωπο, ναι, ναι. σαν νομικό πρόσωπο, σαν ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, σαν οικογένεια, σαν σύλλογος, δεν ευθύνεται για αυτό το γεγονός. Ναι βρε, ο ΠΑΟΚ είναι, είναι η φουγκαριάρα, η γριά του Ξανθόπουλου, η μάνα. Που εκεί, λέγανε, ρε. Που εκείνη ναι. την συγκεκριμένη στιγμή που κρινότανε. Ναι. Και ήταν διεθνής. Mm. Κάνανε κλίκα προκειμένου να του κλείσουν το δρόμο. Πράγμα που και αυτό είναι, εγώ προσωπικά το αφισβητώ. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος φωτογραφίζεται με σημαία του Τσεκά, προφανώς και δεν έχει μεγάλο νταλγκά να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ ο Καπίνο με τον Ίνι που είναι Αλβανοί να παίξουν στην Εθνική Ελλάδα. Τώρα στο δεύτερο. Ναι, εντάξει, ναι. Ότι ο παραγωνισμός του αγωνιστικός. Εσύ εκτιμάς... Ενώ Μπατίστα με 40 πόντους και το ότι ναι, τρίτο πόδι έπρεπε να παίξει στην Εθνική. Πάρουσε το ταμ-ταμ. Να το ολοκληρώσουμε. Εγώ λέω λοιπόν... Ο Σκορσιανίτης έπρεπε να παίξει στην Εθνική. Ότι δεν του δίνεται συμβόλαιο ικανοποιητικό, γιατί είναι Αλβανός. Και σε ρωτάω, πέρσι στον ΠΑΟΚ αγωνιζόταν ποδοσφαιριστής με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά, ο οποίος ζήτησε ένα όχι τέτοιο συμβόλαιο που ζητάει ο Κάτσε. Και ο ΠΑΟΚ τον άφησε ελεύθερο, ενώ ήταν ελληνότατος Έλληνας. Και το όνομα αυτού Τσαλδάρης. Αντε τον κούμπο. Και εγώ ρωτάω τώρα, ναι. γιατί για τον Κάτσε είναι ρατσιστικό και για τον Τσαλδάρη τι είναι. Μπορείς να πεις για διοικητική ανικανότητα, μπορείς να πεις για άλλα πράγματα, ότι δεν έχει ωφέλη κτλ. Και να τα ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεν μπορείς να καταλογίσεις ρατσιστικό κίνητρο. Σε αυτό είσαι άδικος. Ο Κάτσε είναι καλύτερος παίκτης από τον Τσαλδάρη. Όταν αφέθηκε ελεύθερος ο Γιάννου, όταν αφέθηκε ελεύθερος ο Τσαλδάρης, παίκτες με, εν πάση περιπτώσει, συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το υπάρχον δυναμικό παικτικό του ΠΑΟΚ, το να κατηγορείς μια οικογένεια σαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να συμπαρασύρεις... Δεν βάζω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκεί, κινήτρα, εκεί τρελαίνε. Εγώ νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό. Ναι, δεν βάζω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βάζω το όλο σύστημα, δημοσιογράφους, παραγωγούς, φιλάθλους, οργανωμένους. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι το τελευταίο λιθαράκι. Μην βάζεις φιλάθλους, ρε Κώστα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι ναι, τι... των φιλάθλων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτής της συγκεκριμένης εθνικότητας. Σύφη, πριν κλείσουμε θέλω να ακούσεις ένα μήνυμα. Γέμισε Αλβανούς ή Τούμπους. Άκου τώρα για να καταλάβεις δηλαδή τι παιδιά. Αυτό που λες τώρα εσύ είναι ρατσιστικό. Λοιπόν, γιατί... οι δηλώσεις λέει του Κόκκινου δείχνουν την έλλειψη φορολογικής παιδείας και δεύτερο, ακόμη μια φορά αντικειμενικό σε εισαγωγικά Κόκκινος βγάζει δηλαδή ένα νομοειδεά του, δηλαδή τάχα αριστερός ιδέες, αλλά καρεδεξιός στις τσέπες. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, για να το κλείσουμε και αυτό. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου απέδειξε με τη διαδρομή του εδώ και 40 χρόνια στη μουσική σκηνή της χώρας και με την προσωπική του και την καλλιτεχνική έτσι, του και την αγωνιστική του διαδρομή ότι είναι υπεράνω κριτικής αυτών των σαλιάριδων που όταν ψηφιζόταν η συνθήκη του Μάστριχ που επιτρέπει ελληνικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε διπλανές χώρες λέγανε ότι αυτό ανοίγει το δρόμο της προόδου και της δημοκρατίας. Ο ίδιος ήταν κατά. Εντάξει, να είσαι καλά. Εγώ δεν είμαι φίλε πρώτη φορά αριστερά και πρώτη φορά δεξιά και πρώτη φορά. Εσύ άμα πιστεύεις τέτοια πράγματα, πίστευε. Άμα το έκανε κανένας δεξιός, θα γάβγιζες τώρα, θα εσύ ρε. Παρακαλώ. Εσύ, πούμε. Άμα το έκανε κανένας δεξιός. Έλα, ο φίλος. Έλα, FM πάω και εδώ. Δικό σου. Έλα, FM πάω και εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε. Πώς γίνεται να συμφωνώ μαζί σου, ρε, σήμερα. Λοιπόν, αν ήταν τώρα να πούμε από τον Κωνσταντίνο κανένας δεξιός, πού να τον έστειλε αυτό ο δεξιός. Τον έστειλε στα τάρταρα, ρε. Σε μένα μιλάς. Συμφωνώ μαζί σου, ρε. Είναι ρατσιστικό
αυτό που γίνεται. Εγώ το είπα ότι είσαι βλαμμένος για να συμφωνείς μαζί μου. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Ναι, ρε. Και εγώ τι φταίω που είσαι βλαμμένος. Εγώ μαζί του μπορώ να συμφωνώ και να πλακωθούμε. Ρε, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Δεν κατάλαβε τι έχει σχέση το τι από ανήκει ο Παπακοσταντίνου. Ναι, γιατί κρατάει. Οι αρχικλέφτες που κυβερνάνε δεν σε ενοχλούνε. Σε ενοχλεί ο Παπακοσταντίνου. Άσε να μιλήσω, ρε. Άσε να μιλήσω. Αμα θέλω, ρε. Και αυτό είναι σαν την ομάδα του. Θέλει και με το χωροφύλακα και με τώρα στη φύλακα. Ποιο. Όλα τα σοκυλεύει. Όλα τα κλέβει. Όχι έτσι είναι, όχι αλλιώ είναι. Σώτα με, ρε. Καλά, λέγε, λέγε. Μου ξέρεις κανένα και μας πούνε στη δική τώρα εδώ πέρα να πούμε. Και θα μας φρίζουν και μας κάνουν και μας έτσι την ομάδα μας. Αε ποντιόν, πού είσαι εσύ, ρε. Μακεδονομάχε. Λοιπόν, παρακάτω, λοιπόν. Θέλω σήμερα να μιλήσω για το Ραπτόπουλο. Μιλήστηκε σε ένα, ρε, και πάλι και μιλάς πάλι. Εγώ. Είπαμε εμείς το Σετελίδη, ρε, κλέφτη. Όχι, άλλο είπα εγώ. Λέω τι. Σε γιατί... αυτά είπαμε το Σετελίδη, κλέφτη. Όχι, όχι, λέω. Όλα, είπαμε το αυτό. Όχι, αλλά γιατί τον κατηγορούν, να όχι, ξέρω. Μακριά τα χέρια του Ράκη Παπαγιάννου, ρε. Μάλιστα. Εκάμε για την προσφορά από αυτό να. Πού ήταν όλο αυτό ο Σαββατρέ, κολλέ, Ρακλή. Ποιο. Ο Μάκης. Ο Σετελίδης. Μάλιστα. Κοίταξε, μεταδίδει τη μιζέρια στον πρόεδρο. Τέρμα. Α, εντάξει. Τη μιζέρια. Δηλαδή δεν μπορεί να ρίξει τον Παπαγιάννου αυτό ο παιχταράς να βγει και να μπει τη χρώμη του, ρε! Και να του κλείνει το τηλέφωνο! Το έκλεισε. Θέλω να μιλήσω μαζί σου! Ποιος είναι, μωρέ! Λέγε, ρε κόκκινε, μίλα, ρε κόκκινε. Έχει το δικαίωμα ο Ράκης ο Παπαγιάννου να βγαίνει και να λέει τη χρώμη του! Τη λέει και πάρα! Δεν κατάλαβα! Καλά του λέει! Τον έχουν σε μια γυαλιά και του λένε εκεί να πας, εκεί να μιλήσεις, εκεί να μιλήσεις. Τι είναι αυτή, ρε! Δεν θα πάρεις δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε! Τι είναι ο Ηρακλής, ρε! Ηρακλής από εκεί, μωρέ! Τον έχουν καταδείξει εκεί πέρα. Τι είναι ο πρόεδρος, ρε! Τι είναι ο πρόεδρος, ρε! Δεν κατάλαβα, θα τα ακούσει! Δεν μπορεί να είναι ο πρόεδρος και πρόεδρος και... Τεχνικός διευθυντής και μάνατζερ και έφορας και τα πάντα. Να ανοίξει τα μάτια του και τα αυτιά του. Να φωνάξει το Ράκη Παπαγιάννου, να φωνάξει να πούμε δύο-τρεις παίχτες σύγχρονους. Και να του πούνε με τα πράγματα. Και να βγάλει τη μιζέρια και να κλείσουνε. Δεν μπορεί να μας πτώει. Άντε μας έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Τον αγαπάμε, αλλά όχι έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή, να μην κάνουμε κριτική, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή όταν κάνουμε κριτική στον πάγο, καλά είναι. Τέλος. Αν τέλος. Θέλετε, λέγε. Δεν είπα αν θέλετε. Για απόσβεση αυτοκίνητο αλλά και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφώνητε τώρα στο 18133. Χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, αφή Κωνσταντινίδη. Βρεις ανταλλακτικό και το παίρνεις. Το λύνεις και το παίρνεις, το λύνεις και το παίρνεις επιτόπου, από μικρό ανταλλακτικό μέχρι και μηχανές αυτοκινήτου. Όλες με 150 ευρώ. Αφή Κωνσταντινίδη ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα ή τηλεφωνώντας στο 18133. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου. Ο Σταύρος είμαι. Το ξέρω. Εντάξει, είπα προς το... Λοιπόν, κάτι θέλω να πω. Ακριβώς η ίδια περίπτωση με του Παπακοσταντίνου είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ένα για άνθρωπο... Για τα λεφτά που έχει έξω. Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρει αν τα έχουν τα λεφτά έξω. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει εμένα. Όταν εγώ πήγα σε μια συναυλία του Παπακοσταντίνου και καθόμουν έτσι έπινα την πύρα μου και τον άκουγα να τραγουδάει, κάποια στιγμή μου απλώνανε τα χέρια και μου έλεγαν, μου φωνάζανε, όλοι στους δρόμους κατεβείτε, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, να πολεμήσουμε αυτή την κυβέρνηση. Και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να κάποιους ανθρώπους, δηλαδή πηγαίνουν σε συναυλίες αυτονών των τραγουδιστών και είναι εις βάρον των φτωχών ανθρώπων αυτοί οι κύριοι. Αυτό μου τις φάει δηλαδή. Πώς είναι εις βάρος πώς είναι εις βάρος το... Πλουτίζουν εις βάρος των φτωχών ανθρώπων. Πώς είναι εις βάρος, πες μου. Πώς είναι εις βάρος. Έκανε φοροδιαφυγή.
Μισό λεπτό. Δεν μπορείς να λες κάποια πράγματα. Κατεβείτε στους δρόμους. Έκανε φοροδιαφυγή. Κάτσε να ακούσουμε. Κάτσε να ακούσουμε, ρε κόκκινε. Ναι, ρε, την εκδοχή του, ρε. Άστο. Και μετά να λες τα δικά σου. Μην πετάζεσαι, ρε. Μην ναι. Άστο να πει και μετά σκίστο. Να βγαίνεις να λες ότι κοιτάξτε, κύριε, να πολεμήσετε την διοίκηση. Οι αγώνες γίνονται στους δρόμους. Το ένα το άλλο, να έχουν κάποια αντιλήψεις αυτοί οι άνθρωποι, ενώ από την πίσω πλευρά του μυαλού τους υπάρχει και το ωφέλιμο στον άνθρωπο που είναι Παπακοσταντίνου, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις, σε λέω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ωφελείται από κάποια πράγματα τα οποία κάνει. Μ' ακούτε? Μίλα, ρε. Ωραία, αυτό ήθελα να πω, και ο Λάκης Λαζόπουλος το ίδιο πράγμα κάνει. Καμία σχέση. Πώς καμία σχέση? Καμία σατηρίζει, σχέση. Άκου τώρα, σατηρίζει ό,τι έχει σχέση με πολιτικά. Έλα, πρώτη φορά. Κάτσε να ακούσω. Πρώτη φορά αριστερά ο Λάκης. Κάτσε να ακούσω. Σατηρίζει ό,τι έχει σχέση με πολιτικά. Κάνει αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει σχέση με το κόμμα του. Γιατί είναι πολιτικό κόμμα ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Και ό,τι έχει σχέση με το κόμμα του δεν ασχολείται με το τι γίνεται εκεί μέσα. Πηγαίνει ο Κοσμάκης για να γελάσει, για να περάσει όμορφα, ενώ για να ωφεληθεί ο άνθρωπος Λάκης Λαζόπουλος και η τσέπη του να είναι να οικονομάει και να μην δίνει φόρους στην Ελλάδα, στο κράτος, εκεί πέρα είναι όλα βολεμένα. Και κάτι τελευταίο, για να κλείσω, γιατί πέρασε και ο χρόνος. Κόκκινε, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, γιατί αυτές οι ομάδες είναι αλφαεθνικοί, θέλουν μεταγραφές? 100%. Να σου πω το λόγο που δεν θέλουν μεταγραφές. Ο Ηρακλής είναι σωσμένος. Για κάτι παραπάνω δεν πηγαίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο κύπελο UEFA από τώρα. Για κάτι άλλο δεν πηγαίνει. Για ποιο λόγο να γίνουν μεταγραφές? Πάνε για πρωτάθλημα. Να πω, εντάξει, θα πάμε για πρωτάθλημα, είμαστε 3 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Ή θα πάμε, ξέρω εγώ, στον τελικό του UEFA, στον τελικό του Champions League. Να προλάβω άλλο ένα. Κατανοητό, να είσαι καλά. Ρεπορτάζ, λέει, παιδιά, μεθυσμένος βγαίνει ο Αντωνιάδης, μιλάει για πέτρινα χρόνια, λες και τώρα είναι χρυσά χρόνια. Ο 544, ειλικρινά, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να ντρέπομαι. Δεν ντρέπεσαι, λέει ο Κόκκινε? Τι είναι αυτά που λες? Μέχρι και ο ίδιος το αρνείται, λέει. Δεν κατάλαβες, το λάθος δεν είναι, λέει, στην πράξη που είναι νομιμότατη, αλλά στην υποκρισία. Μην τα λες αυτά. Ποια είναι η υποκρισία, ρε παιδιά? Βγήκε και είπε ότι εγώ, ξέρετε, άλλα πιστεύω και άλλα κάνω. Ποια είναι η υποκρισία? Για να καταλάβω. Εσύ που στέλνεις το μήνυμα, μπορείς να πάρεις αμοιβή μέσω Βουλγαρίας και να γλιτώσεις τους φόρους. Δεν τα πάρεις. Στο τελευταίο και το ημίωρο. Στον επόμενο, ναι. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νουρντάν Λίχτα από Ξάνθη παίρνω. Πώς? Νουρντάν. Νουρντάν, τι Νουρντάν? Νουρντάν, είναι μουσουλμάνος. Βρε, καλά κάνει, δεν το ξέρω όμως, απλά Νουρντάν είναι λοιπόν, το όνομα. Ναι, ναι, είμαι ο Ξάρας. Κύριε Γρηγόρη. Λέει, πες μου. Μιλάγατε για τον Ηρακλή σας και τα λοιπά σας. Τέλος πάντων, εγώ καλώ τον κύριο Γρηγόρη και τον κύριο Κώστα την πέμπτη αγωνιστική που παίζει η Ξάνθη μου, ναι, με τον Ηρακλή σου, ναι, να έρθετε εδώ πέρα, να είστε καλεσμένοι μου, να σας να πάμε έτσι ένα μεσημεριανό μαζί και μετά να πάμε να δούμε τον αγώνα μαζί. Με τα χαράς, άμα είναι εύκολο, θα χαρώ πολύ. Αν σας ενδιαφέρει, κύριε Γρηγόρη, σας το λέω πολύ ειλικρινά. Θα έχετε το τηλέφωνο μου, θα το έχει η γραμματεία εκεί πέρα. Δεν το έχει, πρέπει να πάρετε το τηλέφωνο να το αφήσετε. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω να το αφήσω. Επειδή δεν μπορεί να πάρουν 10 Νουρντάν, αν θέλεις, πες και το επιθετό σου, θα σε πάρω, θα επικοινωνήσω μαζί σου και θα συνεννοηθούμε. Νουρντάν, Εμίν λέγουμε το επιθετό μου. Εμίν, μάλιστα. Εμίν, έτσι. Εμίν, μάλιστα. Να σε καλά, Νουρντάν. Να σε καλά, γόρμου. Δεν πιστεύω, επειδή είναι μουσουλμάνος, να μην θες να μας κεράσει. Δεν άκουσες που είπα ότι θα πάω. Άμα είναι για τζάμπα, πάσα. Και είναι και θα τον κεράσω εγώ. Και βουδιστής. Θα τον κεράσω εγώ. Τον κεράσουμε εμείς. Ναι, θα έρθει εσύ. Γιατί στην έδρα του θα κεράσουμε εμείς, να έρθει να τον κεράσουμε εμείς εδώ. Τον κεράσουμε εκεί, δηλαδή κακό είναι. Κάτσε ρε κόκκινε, δηλαδή πώς είναι. Λες δηλαδή να μας πήρε κανένας αφοπλιστής τηλέφωνο, είναι βλαμμένο. Παίρνεις 55.000 για την εκπομπή και δεν μπορεί να τον κεράσει ένα γεύμα. Έχει μείνει παγωτό. Είναι έτοιμος να πάρει 35 κεφαλικά. Κώστα, σου δώσα υπογλώσιο. Δεν μου λες. Καροτίδες έκανες έλεγχο. Θες μια κακία? Ναι, θέλω κακία. Θες? Τι έκανε ο Μάρκος? Τον πήγα πίσω. Τι με κάνεις τα δάχτυλα?
Στο διάλειμμα θα σου πω. Μην με κάνεις μπαγκές. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά θα τις φας. Εγώ το, για τα ζωάκια δεν μπορούσε να κάτσει στο διαμέρισμα ο Μάρκος. Ήταν λαμπραντόρ. Πού να σ' αντέξει. Δεν να σ' αντέξει. Πολύ καλό σκυλάκι ήταν. Γεια σε κάνω. Αλφα μη δύο κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Αν θέλετε να κερδίσετε δύο εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλονή, για να δούμε θα περάσει ο ΠΑΟΚ ή θα περάσει η Καλονή. Ναι, όλοι λένε εσύ να πας στο γήπεδο, έχασες πανηγυρικά. Εσύ βρίζα, τι να σε πω ρε. Θυμήθηκα την ελληνική ταινία, λέει, με το Βέγκο που έλεγε ότι είναι Ευρωπαίος και απελευθερωμένος από τα μπούτα, τον πείραξαν τη γυναίκα, λέει, την έκανε γυριστή. Καλά, όλοι μας. Κόκκινε δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Κωνσταντίνου. Αυτό αφορά τα κορόιδα που πιστεύουν σε άτομα, σύμβολα και ιδέες. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους και πρέπει να απασχολεί ο εισαγγελέας. Είναι ότι ο Δήμος Ξάνθης πλήρωσε λογαριασμό αλλοδαπής τράπεζας. Εγώ ξέρω ότι για να πληρωθείς από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα πρέπει να προσκομίσεις λογαριασμό ελληνικής τράπεζας και όχι βουλγάρικης. Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Συμφωνώ και απλά επειδή δεν μου αρέσει ο τρόπος των ΜΜΕ, εκθέτω τη γνώμη μου. Συμφωνώ με Σταύρο και τον Αντωνιάδη, Ράδιο Αρβίλα μακράν καλύτερη σάτυρα από το Λάκη Λαζόπουλο. Λάθος τα παιδιά. Τα παιδιά, ο Αντώνης και η παρέα του κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ο Λαζόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά. Η ιδιωτική του ζωή είναι κάτι άλλο. Θα κρυθούνε, αλλά όχι κατά το δοκούν και όπως γουστάρουμε. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Λέει ο 544, μάλλον δεν κατάλαβες ακόμα καθένας, θα το κάνει. Απλά εγώ δεν το παίζω αριστερός και επαναστάτης με δεξιές έπες, ούτε κι εγώ. Πόσο μάλλον από Κωνσταντίνου που στήριξε όλη την καριέρα του σε αυτή την ιδεολογία. Δεν νομίζω ότι στήριξε, εντάξει, και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφράζεσαι τώρα και όχι ο προηγούμενος. Γιατί δεν ανήκω πουθενά, δεν άνοικα πουθενά και σας έχω πει πάρα πολύ ότι δεν στέκομαι στο τι πιστεύει από Κωνσταντίνου. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρός. Με ενδιαφέρει ότι έχουμε ένα σωρό απατεώνες οι οποίοι έχουν καταστρέψει τη χώρα και ασχολούμαστε με το γιατί πληρώθηκε ο τραγουδιστής. Βρεούστα από εδώ θα φάω εγώ το τυρί, το μουχλιασμένο. Πλάκαρε μου κάνετε. Και να το φάτε κι εσείς. Φάτε το, άμα θέλετε να το φάτε, φάτε το. Λοιπόν, μπορείτε να αποκτήσετε Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Λοιπόν, όπου είναι 1.400 κυβικά TSI με 3.500 ευρώ όφελος κάτω, και αν μπορείτε μέσω τραπέζης και άλλο κάτω, το πόσο το μάθετε εκεί τηλεφωνώντας στο 23 15 96, στο 596 690, με 10 ευρώ φουλάρετε 400 χιλιόμετρα κάνετε. Λοιπόν, το 23 10 93 90 για δικά σας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κόκκινε, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Ακρίτας από Λευκάδα, ο πάδος του ΠΑΟΚ. Ακρίτας από Λευκάδα, ποιο μέρος Λευκάδας? Από Νητρή, απέναντι από τον Ωνάση. Α, ωραία πράγματα. Ήθελα αν μπορείς να μου δώσεις λίγο τη διεύθυνση του σταθμού. Κωστή Παλαμά 6 γάμα. Κάτσε να μου το λέω, μπράβο, θέλω να στείλει βόμβα, ρε. Θα στείλει. Άκου, θέλω να στείλω ένα στρώμα για το φίλο μου τον Κωστάκη τον Αυτόπουλο, γυμναστικής, για να μπορεί να κάνει κολοτούμπες εύκολα για το στέχος του ΠΑΟΚ. Κάτσε αυτό, για ποιο λόγο το λέτε? Θέλω συμπαθήσει, ρε Κωστάκη, και θέλω να σε διευκολύνω. Σ' αγαπάω πολύ. Καλοσύνησες, καλοσύνησες. Λοιπόν, πειράζω τον Κώστα, συμφωνώ στα περισσότερα από αυτά που λέει. Και θέλω να πω, ρε παιδιά, κάτι για τα πολιτικά. Το εξής. Κατέληξα σε ένα συμπέρασμα, έστω και στα 39 μου. Όσο υπάρχει ο Άι Βασίλης για τα παιδάκια, τόσο υπάρχει και αριστερά για εμάς τους μεγάλους. Λυπάμαι που τους ψήφισα, που φοιτητής έτρεχα για τις παρατάξεις, την πασχολαστική συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει αριστερά, παιδιά. Ανατολικά. Ποια αυτή πρώτη φορά αριστερά λένε, οι παιδιά, δεξιότεροι το δεξιών. Άκου τώρα και να μην σε καλυστερώ. Στην Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ασία, η αριστερά κομμουνιστικού τύπου τα έκανε θάλασσα. Δυτική Ευρώπη, η ευρωπαϊκή αριστερά δυτικού τύπου, συν κάτι εκδοχές στη Λατινική Αμερική, τα κάνανε θάλασσα. Παιδιά, δεν υπάρχει αριστερά. Για να ανακαλύψουμε τώρα στα μεσαία. Λυπάμαι πολύ. Φίλε, ο κομμουνισμός τελείωσε με την πτώση του τείχους. Δεν το πήρες χαμπάρι?
Μα δεν υπάρχει στη Δύση. Απομυθοποιήθηκε. Τίποτα. Δεν υπάρχει Λατινική Αμερική τίποτα. Απομυθοποιήθηκε, ρε φίλε. Πιο μπροστά το χιλιάδε με το χιλιάδε. Απομυθοποιήθηκε, ρε φίλε. Απομυθοποιήθηκε. Αλλά να ξέρει και κάτι άλλο. Ναι. Ο καπιταλισμός είναι τόσο ηλίθιος που είναι ικανός να σε πουλήσει και το σκηνί που θα τον κρεμάσεις. Και κάνει, μπράβο, αυτό το θες γραμμένο κάπου. Άστο. Δεν είναι δικό σου αυτό. Παιδιά. Α, σταματά λίγο. Από πού το διάβασα. Έχει σημασία. Ναι, το διάβασα. Άρα πες, δεν είναι δικό σου. Να σου πω κάτι. Εγώ, το, παιδιά, παιδιά, εγώ το είπα. Δεν το είπα για δικό μου. Άντε, μπράβο. Δε, να σου πω κάτι. Σε ενοχλεί που τον πείραξε που τη διάβασα και την είπα εγώ την ατάκα. Και ενοχλήθηκε. Κάνει 30-40 χρόνια, μπράβο. Κάνει 30-40 χρόνια αυτή η παιδιά κάνουν μια κρίση μεγάλη που παίρνουν πολύ κόσμο στο λαιμό του. Άντε και στα δικά μα. Να είστε καλά. Και εσύ. Ράβλε η μεγάλη μορφή ο κόκκινο. Λέμε, έχει κανένα πρόβλημα ο Άρης ή ο Πάοκ. Όλο τυχαίω πέρασε έξω από το Χαρλάου Τούμπα και έκανε ρεπορτάζ. Και έμαθε, το ρωτά για τον Μπεϊωάννου και τον Σεντελίδη και σε λέει δεν ξέρω. Εσύ Θανάση Ιωαννίδη, σε ρωτάω κάτι. Ναι, ο φίλος ο οποίος στέλνει μήνυμα. Αυτά που έχουμε βγάλει εδώ και 1,5 μήνα για τον Ηρακλή. Εντάξει, αν δεν είσαι ρόμπα ξεκούμποτη, για πες δηλαδή, για ποιον τα λέγαμε. Για τα 100.000 που δεν έδωσε πριν, για τις μεταγραφές που δεν κάνει. Τώρα εδώ τον αδικείς τον κόκκινο. Ναι, δεν κατάλαβα. Τόσα που σε έχουμε πει. Για τον Αριστέχνη Ηρακλή που γινόταν η ρεμούλα και η λιγούρα με τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ποιος το έβγαλε. Με την αδειοδότηση που είχε πρόβλημα τότε ο Τάκης, ποιος το έβγαλε. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ναι. Όχι. Oh. Ναι, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι, σ' ακούμε, ναι. Έλα, κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα. Αλβανός είναι. Και τι έγινε που καλά. Για τον Κάτσε θα πει. Αλβανός είναι. Καλά ξηγέσαι, ρε, δεν κατάλαβα. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Τι θα είσαι, ρε, φίλε. Δεν μου λες, κύριε Κόκκινε. Ναι, πες μου. Σ' άκου γιατί σε έχω πάρει και άλλες φορές, κανένα 2-3 φορές. Τηλέφωνο εννοεί να λες. Μ' αρέσει η εκπομπή σας. Πες μου σε παρακαλώ, εσύ που υπερασπίζεσαι τα πάντα. Τι ο Λαζόπουλος, γιατί σ' άκουσα για τον Λαζόπουλος, δεν με ενδιαφέρει. Τι εκπομπή κάνει. Σατυρική. Σατυρική. Ναι. Πού τη βλέπεις τη σατυρική. Εσύ πες ότι... να γελά. Εσύ πες ότι... Σε κάνει να γελά. Εσύ πες δεν είναι, ρε φίλε, δικαίωμά σου. Α, έτσι ναι, αλλά εσύ το υπερασπίζεις όμως. Πώς τον υπερασπίζουν, ρε παιδιά. Άκου λίγο, το όνομά σου. Το όνομά σου. Μαρτίνι. Μαρτίνι, άκου να σου πω. Το πρόβλημά μου δεν είναι. Το πρόβλημά μου είναι ότι κρίνω τον καλλιτέχνη σαν καλλιτέχνη. Τα υπόλοιπα είναι του πονηρού. Δηλαδή όταν βλέπω ότι τα μέσα ενημέρωσης. Άλλο είναι. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Αλλά τη δουλειά του να κρίνει. Μαρτίνι, τη δουλειά του δεν είμαι άξιος να την κρίνω. Τίποτα είναι και το λες Μαρτίνι. Έτσι το λένε, Μαρτίνι. Μαρτίνι σε λένε, Μαρτίνι με λένε. Ναι, 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 Μαρτίνι με λένε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω τη δουλειά του. Εγώ πολλές φορές έχω γελάσει μαζί του. Εντάξει. Και εφόσον, άκου να δεις. Και εφόσον τον βλέπει τόσο πολλοί κόσμος και γεμίζει όποιο χώρο και αν πηγαίνει, είναι άξιος και πετυχημένος. Ναι, είτε σ' αρέσει εσένα, ναι, είτε δεν σου αρέσει, άκουσε, δεν μπορεί να μειώσει την επιτυχία του. Έτσι όπως έχει γίνει η ελληνική τηλεόραση, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να δούμε, για αλήθεια είναι. Γιατί τον Νόβα δεν μπορούμε να το να δεις πόντος το ίδιο πράγμα μπορεί να σου πει κάποιος για το ραδιόφωνο. Καλά, αυτούς τους δύο βλαμμένους ακούτε. Εμένα, σαν. Και ξένος που είμαι, με ενοχλεί εσύ φίλε. Δεν όταν είσαι ξένος ρε φίλε, Αλβανός είσαι. Αλβανός είμαι γιατί έχω και 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Δεν είσαι ξένος, γιατί είσαι ξένος. Αχ τι καλά που τα λέει ο Κόκκινος. Καλέ, δεν είσαι ξένος, Έλληνας είσαι. Έλληνας δεν είσαι. Δεν είπα ότι είναι Έλληνας, λέω ότι είναι Αλβανός. Άρα είναι ξένος. Δεν είναι ξένος. Δεν είναι Έλληνας. Είναι Αλβανός ο οποίος μένει στην Ελλάδα. Άρα τι είναι. Μετανάστης. Εμείς έχουμε. Εσύ πας στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Μετανάστης θα είσαι. Τι θα πει ξένος. Τι είναι Έλληνας, Αλβανός είναι άνθρωπος. Δηλαδή ο Τούτορ είναι Έλληνας, Κροάτης είναι. Ρε παιδιά, δεν θα το λύσουμε τώρα. Δεν θα το λύσουμε τώρα, αλλά αυτό δεν καταλαβαίνει να το λύσουμε τώρα. Πες για το άλλο, για το άλλο. Καλά, στις μιμήσεις είσαι φοβερός. Πρέπει να κάνεις με το, πώς το λένε, Μητσικώστα παρέα. Τι να κλάσει ο Μητσικώστας. Α, μπροστά σου. Τι να κλάσει, δεν μπορεί ο Μητσικώστας. Καταρχήν εμένα δεν μπορεί να με κάνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, εκεί στο προηγούμενο θέμα που είχαμε. Λοιπόν, εγώ μόνο το ράδιο Αρδίλα, αυτοί είναι που κάνουν σάτυρα, παιδιά. Ας τους άλλους. Να είσαι καλά. Ναι, ξέρεις γιατί το λέει ο φίλος. Γεια σου Μαρτίνο, γεια σου, γεια σου. Είναι για την παπαρίγα. Ξέρεις γιατί το λέει αυτό τώρα, εγώ γιατί καταλαβαίνω. Του αρέσει πιο πολύ ο Κανάκης, γιατί. Μπορείς να καταλάβεις το γιατί.
Εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω. Είναι πιο κοντά. Ξέρεις γιατί. Στα θέλω τους. Μπορεί να σατιρίζει τους πάντες. Ενώ με τον Λαζόπουλο λένε και επειδή εγώ δεν τον παρακολουθώ τώρα τελευταία, δεν προλαβαίνω, ότι πήγε και σατιρίζει, κάνει πολιτική σάτιρα σε συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό τον κράζουνε. Αν έκανε και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε κάνει καμιά έννοια. Γι' αυτό κάνει το παίζει καλύτερα το έργο. Είπα, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είμαι άξιος να το κρίνω. Αν έχετε να το κρίνετε για κάτι το οποίο. Δεν είναι άξιος. Δηλαδή, στο μυαλό κουλός είσαι, δηλαδή χαζός είσαι. Είσαι απατεώνας, είσαι τεμπέλης. Γιατί δεν είσαι άξιος. Όταν να το αρέσει, φίλε, έχει τηλεθεάσει 60-70%. Να σου πω κάτι. Όταν εμείς έχουμε ακροματικότητα 60-70%. Ναι. Τι είπατε, επειδή είμαστε ανάδαστοι. Όχι. Τι είμαστε, μπορεί θεοί. Να πει κάποιος ότι είμαστε βλαμμένοι, ότι είμαστε ό,τι θέλει. Ότι δεν μας γουστάρει. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να κάνει άσχημα τη δουλειά του όταν έχει τέτοια αποδοχή. Δεν έχει σημασία. Μπορεί χιλιάδιο. Η Συνοδούν ήταν μεγάλη ηθοποιός. Δεν την ήξερες. Μεγάλη ηθοποιός. Φίλες, δεν ήξερα. Πού έχει παίξει. Μαρτίνη σας λέει, σας αγαπάω αλήθεια. Κώστα, το περίμενα το σχολείο σου. Λέω Θουμπού. Περίμενε. Ο κομμουνισμός δεν ξεκίνησε ποτέ για να σταματήσει. Λέω Γιώργος από τη Μαρμίτα. Περίμενε. Η Συνοδούν, εγώ έχω ενστάσεις γιατί να ταφεί, συγγνώμη, με δημοσία δαπάνη. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ τη Συνοδούν, ρε. Για ποιο λόγο. Δηλαδή η Συνοδούν δεν είναι η μεγάλη. Η απορία υπάρχει για πολιτικούς. Ναι, μισό λεπτό. Για ποιο λόγο το βρωμοπολιτικό να τον πληρώσω δημοσία δαπάνη. Οπότε το Καραμαλή γιατί τον πληρώσω δημοσία δαπάνη. Τι έκανε. Πούλησε την Κύπρο. Λίγα. Το Παπαντρέου. Τα καλά που έκανε ο Καραμαλής τα λες. Ποια καλά έκανε. Άντεβρε. Γιατί δεν τον εξέλεξα εγώ για να κάνει τα καλά. Πρέπει να του κάνω δημοσία δαπάνη. Αποκαλύφθηκε, δεν τον εξέλεξα. Λοιπόν. Κόκκινε, ο Νουρτάν θα βγει διπλά χαμένος. Θα το σκύψει στο λογαριασμό τραπεζιού και ο Ρακλής στην Ξάνθηλη, η σατανόγρια. Για το Βουλγαράκι ισχύουν αυτά που λες περί νομιμότητας, ρωτάς ή όχι. Οποιοδήποτε το κάνει. Τι Βουλγαράκι, τι είπε. Έτσι λέει για το Βουλγαράκι. Οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να πάει στην Βουλγαρία και να κάνει μια έδρα επιχείρησης και να εξάγει οτιδήποτε θέλει, φυσικά και είναι. Αν πάμε λοιπόν, μισό λεπτό. Αν πάμε 50.000 επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Μισό μου είναι. Πάμε 15.000 επιχειρήσεις στα Σκόπια. Και άλλες, ξέρω εγώ, στη Ιουγκοσλαβία, έτσι. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Λέγε, ρε, είναι ελληνική. Φυσικά. Από πού είναι ελληνική, αυτά λεφτά παραπάνω. Ο προσδιορισμός που κάνεις. Ο προσδιορισμός είναι. Είναι homo erectus. Homo erectus είναι. Παρακαλώ. Είναι ο σωστός προσδιορισμός. Ναι. Μπαλάντα de la τρόμπα. Homo sapiens. Homo sapiens είμαι εγώ. Ναι. Ναι. Η Μακεδονία είναι ελληνική, αλλά στα Σκόπια. Στον επόμενο. Στέλνουμε τις επιχειρήσεις. Next. Να τυχαίσω εγώ τέτοια ελληνική Μακεδονία. Πάρε χαρτί, άιντε. Μεσημεριάτικα τρώει ο άλλος. Ναι. Και εσύ μιλάς να χέθω. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ αν δεν έχεις αντιρρήσεις. Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να εκφέρω και εγώ την άποψή μου πρώτη φορά. Σας παίρνω, σας ακούω συχνά για το θέμα του Παπακοσταντίνου. Νάτα. Είναι αυτό που γίνεται, έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι διαφορετικό να παίρνεις και να κρίνεις την κίνηση ενός καλλιτέχνη και είναι διαφορετικό να το θέτεις σε μια ιδεολογική βάση με βάση αυτά τα οποία πιστεύει και λέει. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ο ένας από τους προηγούμενους φίλους που πήρε με μια συγκεκριμένη εταιρεία που ήταν να φύγει στη Βουλγαρία κτλ. Εκτός από το ότι έφυγε και αυτό φαίνεται και από την ίδια την εταιρεία και με το άλλο εργοστάσιο που είχε στο Βόλο. Ο συγκεκριμένος δεν τον άκουσα να σκίζει τα ημάτια του όπως τα έσχιζε με τον Παπακοσταντίνου για τους απολυμμένους που είχε το συγκεκριμένο εργοστάσιο στη Μακεδονία. Είναι διαφορετικό δηλαδή, θέλω να πω, το να κρίνεις έναν καλλιτέχνη με βάση αυτά που πιστεύει και διαφορετικό το να τον κρίνεις από αυτή την κίνηση. Εάν θέλουν οι συγκεκριμένοι να χτυπήσουν και να αντικρούσουν τα ιδεολογήματα και την ιδεολογία αυτή, την οποία πιστεύει ο Παπακοσταντίνου να το κάνουν. Να ρωτήσω αλλά κάτι. Με βάση αυτό. Να ρωτήσω μισό λεπτά και λίγο μισό λεπτά. Παρακαλώ. Γιατί με την ίδια λογική, αυτοί οι οποίοι σκίζουν τα ημάτια τους τόση ώρα για την νομιμότητα και πού πήγαν οι φόροι, μπορούν να κατηγορήσουν έναν εργαζόμενο, ας πούμε ένα σερβιτόρο, ο οποίος θα κάνει μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, στη λογική πια, ότι εγώ θα σου βάλω ένσημο και θα πάρεις όλο το μεροκάματο. Δεν θα κατηγορήσουν και τον εργαζόμενο. Αυτό κάνουν. Αυτό αν τα με, άκουμε είναι, φίλε μου, αν τα, άκου να δεις. Τα ΜΜΕ έχουν μια δύναμη η οποία εμένα δεν μ' αρέσει. Να κατευθύνουν τα πρόβατα. Αν κάποιοι ακριβώς θέλουν να είναι πρόβατα, ας είναι. Εγώ θα σε κατηγορήσω εσένα, συγγνώμη. Δεν έχεις να φας, έχεις την οικογένειά σου, δεν έχεις να φας. Και πας έναν λεχρίτη, θα πω εγώ σε εισαγωγικά. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να τον πω επιχειρηματία. Ο οποίος σου λέει, θα σου δίνω 30 ευρώ, αλλά ένσημο δεν μπορώ να σε κολλάω. Το ρισκάρει ρε παιδί μου, παίρνει ζαριά. Και εσύ προκειμένου να έχει γάλα το παιδί σου, πας και δουλεύεις. Και αυτός δεν κρίνει τώρα τον ιδιοκτήτη, κρίνει εσένα και λέει ότι εσύ φταίς.
Δεν ξέρει τι, ότι πρέπει να πάρει φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Εγώ δεν θα του πω πρώτα. Άκου να δει. Όπω του θα παρουσιάσουν τα κανάλια το πρόβλημα, έτσι αυτό πήρε. 8.000 καμιά συναυλία. Πρόσεχε τώρα. Η συναυλία η είναι. Μουσική, πρόσεχε. Η μουσική πόσα παίρνουν. Γιατί με πρόλαβε. Πρόσεχε το, επειδή έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο. Είναι 12 άτομα. Είναι 12 άτομα. Είναι 12 άτομα. Είναι ο ήχος. Είναι τα πάντα όλα εκεί τα πολλά, είναι πολλά. Ρε φίλε, πόσα να του μήνα να πάρει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν και τα ΜΜΕ. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν και κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι πήραν τηλέφωνο. Εγώ γι' αυτό πήρα. Δεν βλέπουν ότι κάποιοι δεν πληρώνουν φόρους και έχουν έσοδα δισεκατομμυρίων. Τους πειράζει ο τραγουδιστής. Εάν θέλεις να χτυπήσεις αυτό που πιστεύει και το λέει δημόσια και για μένα καλά κάνει και έχει και τα κότσια. Και είναι δύσκολο να το κάνει. Δεν το κάνω πολύ καλύτερα. Πρόσεχε. Αν τα έπαιρνε μαύρα, θα τον έσχιζα. Τα πήρε με έναν τρόπο τον οποίο επιτρέπει το κράτος. Ναι, εγώ δεν τον κρίνω τον τρόπο. Αυτό είναι δικαίωμά του. Ό,τι θέλω να κάνω εγώ, άλλο πήρα να πω αυτό το πράγμα. Ότι αν θες να χτυπήσει, γιατί ο συγκεκριμένος από εκεί που ξεκίνησα να ακούω από τη συγκεκριμένη εταιρεία που φώναζε ότι δεν έφυγε και είναι εκεί. Ήθελε να χτυπήσει αυτό το οποίο εκπροσωπεί και πιστεύει και το λέει δημόσιο ο Παπακοσταντίνου που έκανε και τη συναυλία. Αλλά με την ίδια λογική δεν έσχιζε τα μάτια του να πει «Μα γιατί έχεις κάνει τόσες απολύσεις η συγκεκριμένη εταιρεία? Γιατί κλείνεις το εργοστάσιο στο Βόλ και πετάς τόσο κόσμο στον δρόμο όταν κάνεις ρεκόρ κερδών φέτος? Ρεκόρ κερδών». Να σε καλά. Και το πρόβλημά του ήταν το ηθικό. Να σε καλά. Δηλαδή, εντάξει. Να σε καλά. Αφήκω στα την ίδια αποσύρωση το αυτοκίνητο σου απλά με ένα τηλέφωνο στα 18. 133 άρχοντα το παίρνουν και αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες διαγραφής. Μπαίνουν στο axa.gr και ενημερώσου και για απόσυρση και για ανταλλακτικά. Αφήκω στα την ίδια το τμήμα ανταλλακτικών καθημερινά ανοιχτό από τις 7 έως και από το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ακόμα και την ημέρα του Σαββάτου. Παρακαλώ. Χαιρετώ τα Αλάνια. Καλώς τον, 45.000. Φταίει ο Παπακοσταντίνου ή τα μέσα ενημέρωση, ρε. Λοιπόν, σήμερα αυτή η εκπομπή είναι πολύ περίεργη. Είναι που λένε τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Εσείς τι είστε, τα πουλιά? Φέτος λένε τα Χριστούγεννα ήταν άκυρα. Μην του μιλάς για πουλιά, ξεσηκώνεται. Είμαι και πάω, σε παρακαλώ. Τον αναστατώνεις τον Κώστα Μητρογλυφό. Κάτσε να ακούσουμε τον Μαγλάνη. Το φιλαράκι, ξέρεις ότι φέτος τα Χριστούγεννα ήταν άκυρα. Ναι, ήταν Πάσχα. Μαζί είπαν ψέματα. Όχι, ήταν offside. Ο Ιωσήφ λέν διώκεται γιατί δεν έκανε περαίωση στο ξυλουργείο. Ο καλύτερος λέει κάτι σε όλων των εποχών. Συνέχισε. Άκου τώρα. Η Μαρία δεν δικαιούται επίδομα το κετού. Το άστρο του λαμπρό λέει έσβησε αφού κόπηκε το ρεύμα μη καταβολής του χαρατσιού. Οι Ρωσικοί έφυγαν μετανάστες στην Αυστραλία, οι Άγγελοι απολύθηκαν ως συμβασιούχοι και οι Μάκοι διώκονται ως λαθρομετανάστες. Πόρεδρο! Έγραψα. Ιστορία έγραψες, είσαι Θεός. Τέλος. Στον επόμενο, ναι. Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Μπορείς. Κόκκινες είσαι? Εγώ είμαι, ναι. Είσαι ο μεγαλύτερος χαζοχαρούμενος. Το ξέρω. Βέβαια το ξέρεις, γιατί μόνο σου μιλάς, μόνο σου γελάς. Το ξέρω, ένας άνθρωπος με ακούει. Ξέρεις ποιος με ακούει? Εσύ! Εσύ με ακούς! Να σου πω κάτι. Ναι. Θέλω να μιλάς 5 μέρες μόνο για τον Ηρακλή. Δεν μιλάω για τον Ηρακλή, που να σκάσεις. Γιατί δεν μιλάς για τον Ηρακλή? Έτσι, για να σκάσεις από το κακό σου. Γιατί δεν μιλάς για τον Ηρακλή? Για να σκάσεις από το κακό σου. Συγγνώμη κύριε. Έχω πρόσχυλο, γιατί δεν μιλάς για τον Ηρακλή? Για να σκάσεις από το κακό σου. Αυτός είναι Ηρακλή. Καλέ, καινούργιος είμαι. Όχι παλιό. Γιατί σε βρίζει? Είναι Ηρακλειδέας αυτός? Όχι ρε. Η τελευταία φορά που είδε γυμνή γυναίκα ήταν σε βάφτιση. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Κοριτσάκι βαφτίζανε. Εντάξει, παίρνει τηλέφωνο να εκτονωθεί. Έμαθε ότι πληρώθηκε ο Παπακοσταντίνου μέσω Βουλγαρίας και λέει αυτό στέει, ο κόκκινος. Δεν λέμε ρε και τον Ανδρώνη να μας πληρώνει μέσω Ισπανίας. Να μην πληρώνει. Ο Βουλγαράκης είχε την αψόρ και ο Καραμαλής είπε ότι το νόμιμο και το ηθικό ισχύει νομότητα. Αυτό ρωτάω. Ρε φίλε, άλλο offshore και άλλο μια εταιρεία που πληρώνει. Καμία σχέση. Μην μπερδεύεσαι. Η ιστορία offshore είναι πολύ αμαρτωλή. Έβριζε ο καθυστερημένος και... Λοιπόν, έμαθες ότι ο Τάκη Τσάν... Ο Τάκη Τσάν. Ο Τάκη Τσάν, ράπερ. Ποιος είναι ο Τάκη Τσάν? Λέει, δραματικές συνέπειες στην καλλιτεχνική επωνυμία του μέχρι σήμερα το πρωί γνωστού ως Τάκη Τσάν προκαλεί ραγδαία αλλαγή που επέλεξε να κάνει στην κόμωσή του χθες το βράδυ ο διάσημος Έλληνας hip-hopper.
Νομίζετε, ρε Ελεηνή, τι λέει ο τύπος, ότι τα ξύρισα γουλή επειδή απλά μου έτσι μου τη βάρεσε. Από παλιά μου είχε κάτσει καλά στο μυαλό αυτό το ραπ Τόπουλος για hip hop ψευδώνυμο, αλλά δεν μου κόλλαγε με τίποτα να το κολλήσω πάνω μου χωρίς να μην έχω το μαλλί του ομώνυμου δημοσιογράφου από τη Σαλόνικα. Πλήρωσε λοιπόν, άκουνα δεις, αντιδράσεις από μερίδα φίλων του διάσημου Έλμα ράπερ. Ανάμεικτες είναι οι εντυπώσεις που έχουν εδώ και λίγες ώρες δημιουργηθεί στο στρατόπεδο των θαυμαστών του Παναγιώτη Στραβαλέξη, που σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλο κομμάτι του μουσικού του κοινού, το οποίο δεν τρέφει καμιά συμπάθεια τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στον ΠΑΟΚ, έχει ήδη αρχίσει να πολιορκεί με συνεχείς ύβρις και προσβολές το επίσημο προφίλ που διατηρεί στο Facebook το διάσημο μέλος των Ζωντανών Νεκρών. Παρά τις αντιδράσεις, οι οποίες όπως ο ίδιος επισήμανε στο κωμικοτραγικό, δεν απήντηχουν την άποψη της πλειοψηφίας των οπαδών του, ο Παναγιώτης Στραβαλέξης δηλώνει αποφασισμένος να καθιερώσει το νέο του αυτό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ραπ Τόπουλος, αδιαφορώντας πλήρως για τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να προκληθούν στο μέλλον. Θα τον κάνω αγωγή. Γιατί? Πνευματικά δικαιώματα, έχω κατοχυρώσει το. Με άδεια Ραπτόπουλου τα νέα hip hop βαφτίσια του Παναγιώτη Στραβαλέξη. Με ρώτησε. Σε ρώτησε. Κάνω τη θέση του. Είσαι βλαμμένος. Γιατί, τι. Εμένα με ρώτησε. Εσύ τι είσαι. Μάνατζερ μου. Απλάκα μου κάνει. Είσαι ο Ψινάκης με τον Ρουβά είμαστε. Δεν κατάλαβα. Εσύ τι είσαι. Άμα σε είχα μάνατζερ, ρε κόκκινε. Ναι. Δηλαδή. Θα πεινούσε. Θα... Άμα σε είχα μάνατζερ, ούτε σε άλλο μόνο παίρνω κάποια λεφτά. Δηλαδή, εσύ τι νομίζω, ότι αν ήσουν μάνατζερ θα, μα πούνε πηγαίνει στον καλύτερα. Εδώ τον εαυτό δεν μπορεί να μανατζάρει. Θα μανατζάρει σε μένα. Αφού δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Κοίταξε, για να μανατζάρει δεν μπορεί. Αλλιώ θα το έχει κάνει. Κώστας Ούτσιος. Κούτσιος. 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 Ούτσιος. Και Παναγιώτης Κουτσουκάλης. Κουτσουκάλης. Τσουτσουκάλης. Τσουτσουκάλης. Ναι. Τι κοίτα, Πάω Καλονί. Θα πάει στην Πάω Καλονί. Θα πάνε στον αγώνα του Πάω με την Καλονί. Τι ώρα είναι το μάτς? 5 και 4 την Πέμπτη. Την Πέμπτη, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ο κόσμος έβριζε σένα, τι κάνουμε αύριο? Ο κόσμος? Έβριζε σένα. Να φύγω εγώ. Θα πάω σε κάποιον. Θα πα στο γήπεδο. Ναι, θα λείψω. Θα σε δω έτσι με κόκκινα και μπλε και με την κόκκινη φόρμα θα πα. Πώς θα γυρίσεις να δω. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανλάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Πρώτα θέλουμε το 20 λεπτό το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο. 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 Μαζί αύριο.